Καλησπέρα Ευρώπη, καλησπέρα Ελλάδα. Από την Κοπενχάγη ο 46ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι πια γεγονός, είναι στον αέρα. Αδελφοί Όλσεν, οι περσινοί νικητές. Καλώς ήρθατε στον 46ο διαγωνισμό τραγουδιού. Είμαι η Δάφνη Μπόκοτα και όπως πάντα θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες από την Κοπενχάγη της Δανίας για να σας ξεναγήσω στα άδυτα αυτού του διαγωνισμού που από ό,τι φαίνεται θα έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα απόψε. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να γνωρίσουμε τους οικοδεσπότες της βραδιάς, που είναι η Νατάσα Κρούνε, τηλεπαρουσιάστρια, και ο Σόρεν Πίλμαρκ, ηθοποιός, τραγουδιστής και μουσικός. Και πάνω στα καλωσορίσματα της Νατάσας και του Σόρεν, εγώ θα σας πω όσα έχω να σας πω, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Νατάσα Κρόνε και Σέρεν Πίλμαρκ, λίγο τη βασιλική εμφάνιση, κυρίως της Νατάσας όπως βλέπετε. Άλλωστε η Δανία είναι μια χώρα με βασιλεία. Θα περάσουμε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. 3 ώρες που θα μας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Το τραγούδι μας παίζεται πολύ και θα σας συνιστούσα να προσδεθείτε, γιατί η βραδιά θα έχει αναταράξεις. Τέτοιες αναταράξεις και τόσες αναταράξεις που μπορεί να μας οδηγήσουν και στην κορυφή.
Όμως, η πείρα μου μου λέει να είμαι επιφυλακτική. Έχουμε δει πάρα πολλά σε αυτό το διαγωνισμό. Έχουμε δει τραγούδια που παίζονται φαβοροί να καταλήγουν και εκτός δεκάδας. Θέλουμε να πάμε καλά, το πιστεύουμε. Όλα εδώ μας λένε ότι θα πάμε καλά. Θα μείνουμε χαλαροί, ψύχρεμοι και ήρεμοι. Άλλωστε το δεύτερο μέρος της βραδιάς, η ψηφοφορία, αργεί πολύ. Βρισκόμαστε στο στάδιο Πάρκεν, που είναι το στάδιο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κοπενχάγης, βέβαια ειδικά διαμορφωμένο για την αποψινή μεγάλη βραδιά. Για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό, η χωρητικότητα είναι 38.000 θέσεων και βέβαια η μορφή είναι συναυλιακή. Δεν είναι αυτό το κλειστό που είχαμε συνηθίσει σε αυτό το διαγωνισμό. Έχουν αλλάξει πολλά στο διαγωνισμό, εξυγχρονίζεται. Θα το δείτε κι εσείς μαζί με μένα στις οθόνες σας. Δεν υπάρχουν ορχήστρες, είναι όλα τραγούδια playback με ζωντανούς μόνο τους ερμηνευτές και βέβαια είναι κόσμος όρθιος, φωνάζει, χειροκροτεί, υποστηρίζει. Έχει μια τελείως άλλη αίσθηση. Είναι πια η Eurovision της νέας χιλιετίας. Κακά τα ψέματα. Αλλάξαν τα πράγματα, παρακολουθούμε τον καιρό και να δούμε αν θα είναι τυχερή η χώρα μας αυτή τη χιλιετία να διοργανώσει και Eurovision εκτός από Ολυμπιάδα. Γιατί όλοι εδώ οι συνάδελφοί μου, οι ξένοι, αυτό μου λέγανε. Πριν από την Ολυμπιάδα θα πρέπει να διοργανώσετε και μια Eurovision. Για να δούμε, για να δούμε. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Ο διαγωνισμός τραγουδιού του 2001 ξεκινάει, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μέσα και είμαστε μέσα δυνατά. Κάρτ Ποστάλ Ολλανδίας, Out of My Own, ο τίτλος του τραγουδιού της Ολλανδίας από μόνη μου. Συνθέτες και στιχουργοί Αντρέ Ρέμκες και Ντέρκ Βαν Φέρμεϊ. Ερμηνεύτρια η Μισελ, 19 χρονών, φοιτήτρια της Jazz στο Οδείο του Άμστερνταμ. Γεννημένη στο Μύρλο, έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της το 1999, όταν τραγούδησε μαζί με το διάσημο στην Ολλανδία Ernst Dahlén Smith την επιτυχία της Kate Bush, Don't Give Up. Κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, κλείνοντας την πόρτα, αφήνοντας πίσω μου ό,τι έχει συμβεί, καμιά επιστροφή, η ζωή αρχίζει, είναι στα δικά μου χέρια, από μόνη μου. Μπορώ να πετώ πάνω από βουνά, πάνω από θάλασσες. All that is being. No turnaround, life begins out of my own. Follow the sun from day to day, free as a bird. Now is the time to spread my wings out of fly over mountains, over seas, and
αγγλικά για την Ολλανδία και όχι μόνο. Σχεδόν όλες τις χώρες και τις 23 θα τις ακούσουμε στα αγγλικά. Out of my own από τη Μισελ, λοιπόν, μόλις ακούσαμε για την Ολλανδία που έχει 4 νίκες. Στη δεύτερη θέση η Ισλανδία, Angel, Άγγελε, ο τίτλος του τραγουδιού. Συνθέτης Einar Barbarsson, στιχουργοί Einar Barbarsson και Magnus Thor Sigmundsson. Ερμηνευτές οι Two Tricky, ντουέτο δηλαδή, που αποτελείται από τους Gunnar Olason και τον Chris Gislason. Ο Chris Gislason εδώ και 10 χρόνια ασχολείται ως τραγουδιστής και κιμπορντίστας σε διάφορα groups, αλλά και ως ηθοποιός. Ο Gunnar Olason, τραγουδιστής και κιθαρίστας, αποτελεί μέλος του διασημότερου στην νεολαία pop συγκροτήματος της Ισλανδίας, του Ski Imo. Άγγελε, κάνε μου σινιάλο, έλα και χτύπαμε με το τόξο σου κατευθείαν στην καρδιά μου. Άγγελε, δείξε μου το δρόμο, θα τον ακολουθήσω ακριβώς. Για την Ισλανδία. Just a tube, but you the queen of hearts, and so it parted. But now I feel closer in you. Pick me up and take me there. Oh, angel, show me a sign. Cause you beat me through that all, right through the side of mine. Angel, show me. Find you somewhere in the clouds of my confusion. But now I feel you closing in you. Pick me up and take me there. Oh, angel, show me a sign. Consume me with your arrow right through the side of mine. Angel, show me the way. I walk the straight and narrow. So hit me when I say, oh, angel, fly me away, yeah. Na, 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 na. But now I feel you closing in you. Pick me up and take me there. Το τραγούδι Angel από τους Two Tricky. Σας λέω απλώς ότι η χώρα μας έχει κληρωθεί προτελευταία, 23η. Στη δεύτερη θέση ένα ιδιαίτερο τραγούδι, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με το τραγούδι Χάνο, που σημαίνει Χάνα. Συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής, ο Νίνο Προσές. Ο Νίνο, γεννημένος στο Σαράγεβο, έδειξε από πολύ μικρό το μουσικό του ταλέντο. Είναι απόφυτος του Μουσικού Λυκείου καθώς και της Μουσικής Ακαδημίας του Σαράγεβο. Έχει συμμετάσχει κυρίως ως κιμπορντίστα σε διάφορα μουσικά groups, ενώ μόλις πριν από 6 μήνες κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία στη χώρα του. Χάνα, έλα, πες μου τι συμβαίνει, πες μου αν θα ήταν σωστό για μένα να γίνω μέρος της ζωής σου. Χάνα, δεν βλέπουν τα μάτια σου, δεν ακούει η ψυχή σου όταν σου λέω σ' αγαπώ.
Κοίτα με εις βέντρα νέβα γκρον πογόδι. Την επιβρινούλα με πει ο κοντρεπνούλα. Ακαμόλι κατ' τε ζόβεν κλάβου ο κρενούλα. Είδες νύχτα πάντνε πόπε χάρου ή βοτσού. Είδα τι ουλίτε κάζουν όνος τα βοτσού. Την επιβρινούλα με πει ο κοντρεπνούλα. Ακαμόλι ζαν ο ηχάτα. Baren na smiešila Hano, hajde de Zar ti oči ne vide Zar ti duša ne sluša Kad kažem da volim te Hano, hajde de Zar ti oči ne vide Zar ti duša ne sluša Kad kažem da volim te I'm losing my mind about you, what can I say? You keep telling me to let you go, that makes me want to cry. Cause God knows I love you so, so much, I'm going to die. Ah, no, come, come on, tell me what is going on. Tell me would it be alright for me to be your light? Ah, no, come, come on. What is going on? Tell me, would it be alright for me to be your friend? Τα Βαλκάνια, βλέπετε, δεν δίνουν συνταγές τραγουδιών. Χάνω από τον Νίνο, που τραγούδησε στη γλώσσα του, αλλά το τελευταίο που πλέρευαν ήταν στα αγγλικά, εφόσον άρθηκε αυτός ο κανονισμός που έλεγε ότι πρέπει όλοι να στέλνουν στην θαγενή τους γλώσσα. Νορβηγία στην τέταρτη θέση, on my own, αγγλικό κι αυτό. Συνθέτης Ούλε Χένρικ Άντονσεν και Τόμ Στάιναρ Χάνσεν. Στιχουργός Ούλε Χένρικ Άντονσεν, Τόμ Στάιναρ Χάνσεν και Ούλε Γιώργεν Όλσεν. Ερμηνευτής Χάλντουρ Λέιγκρέιτ. Η σχέση του Χάλντουρ με τη μουσική βιομηχανία ξεκίνησε από την εφηβεία του. Έγινε γνωστός από τις συμμετοχές του σε musical τόσο στην Νορβηγία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως τη λονδρέζικη παραγωγή του Hair και σε γερμανικές παραγωγές musicals. Στα χρόνια της τρυφερότητας, το μονοπάτι έμοιαζε μακρύτερο από ό,τι πραγματικά ήταν. Πού να ξέρα, είμαι μόνος μου ξανά, ολομόναχος εκεί που ανήκω. Tender years to pass seem longer than it ever really was. How could I know? I realized as time went by I had to try. The world outside was mine. You let me go. So I lived. Thank you.
αυτός από φωνή ο Haldur λέει Great on my own για την Νορβηγία, τη χώρα που το 1996 διοργάνωσε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό Eurovision όλων σε virtual reality. Στην πέμπτη θέση το Ισραήλ, Ein Davar, δεν πειράζει. Συνθέτης Γιάερ Κλίνγκερ, στιχουργός Ιμρι Τόρε, ερμηνευτής Τάλ Σομτάκ. 24 χρονών ο Τάλ τραγουδάει από τα 13 του. Έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς τόσο σαν ερμηνευτής όσο και σαν συνθέτης στο πιάνο. Είναι φοιτητής της ψυχολογίας και κερδίζει τα προστοζήν του δουλεύοντας σε γυροκομεία ως ασκούμενος και βέβαια τραγουδάει και σε μπαρ του Τελαβίβ. Μια και το τραγούδι αυτό απαλύνει τις καρδιές, δεν το βάζει κάτω και βρίσκει τρόπους, μετατρέπει το κακό σε καλό και η γνωστή μελωδία επαναλαμβάνεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει για το Ισραήλ που έχει ήδη 3 νίκες σε αυτό το διαγωνισμό. כל הדרך לשב אם נתמשה ליבי קרוע עכשיו יש מזמר שעולה בי ושר אין דבר, אין דבר, אין דבר אם כואב לך שתי עינייך דומעות אם כואב לך ואין סימה לבאות אז אמר לך אל תוף רושך הצוואר אין דבר, אין דבר, אין דבר כי הסמר, הסמר נחם לבבות לא מבטר, הוא מוצא נתיבות שר והופך רעות לטובות וחוזר הניגון המוכר אין דבר, אין דבר, אין דבר מול גל אושר ים העצב הוא רב אוב החושך נלחמים עלינו עכשיו רק הזמר עוד עולה אהוב ומוכר אין דבר, אין דבר, אין דבר כי הזמר, הזמר נחם לבבות לא מבטר ומוצא נתיבות שר והופך רעות לטובות וחוזר הניגון המוכר Ισραηλινά και μόνο ο Τάλ Σομτάκ και το Ινταβάρ για το Ισραήλ. Βλέπουμε εδώ την κερκίδα του Ισραήλ, Ισραήλ we love you. Βέβαια έρχομαστε με κερκίδες στην Eurovision, οργανωμένα πράγματα. Ρωσία, παράξενο τραγούδι, Lady Alpine Blue, γυναίκα με την παγερή μπλε ματιά. Συνθέτης τυχουργός, Ήλια Λακουτένκο, ερμηνευτές, η Μάμι η Τρόλ. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 83, αλλά μόλις το 96 και μετά από πολλές περιπέτειες κατάφερε να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, φτάνοντας τα 4 μέχρι σήμερα. Η ψυχή τους είναι ο Ήλια Λαγκουτένκο, ο τραγουδιστής. Είναι και συνθέτης και στιχουργός της ρωσικής συμμετοχής. Κάποιοι από τους στίχους, τον αγαπάς με ένα πρωτόγνωρο τρόπο, είναι τόσο ξεχωριστό, μπορεί να θέλεις να με πιστέψεις, αλλά για στάσου, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς φιλιά από χαιρετισμού, μόνο συνέχισε να χαμογελάς, γυναίκα με την παγερή μπλε ματιά. Near
honest fashion, a sour discussion. You may want to believe me, but hey, yeah, Alpine eyes of blue. Here's my Siberian hymn for you. We better stay. Alpine Blue για τη Ρωσία από τους Mami Trolls, αγγλικά και οι Ρώσοι βέβαια. Και νομίζω ότι το είδωλο του Ήλια Λαγκουτένκο θα πρέπει να είναι ο Mick Jagger, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Το ζεύγος πάλι, εδώ το Βασιλικόν. Να χαιρετήσουν βεβαίως τον κόσμο που έχει έρθει στο στάδιο πληρώνοντας ένα φτερό εισιτήριο θα έλεγα. 38.000 κόσμος βρίσκεται εδώ για να παρακολουθήσει από κοντά τη Eurovision. 30 χώρες της Ευρώπης βλέπουν αυτό που βλέπετε κι εσείς, καθώς και ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Και το σύνολο των τηλεθεατών υπολογίζεται στα 120 εκατομμύρια τηλεθεατές όλο τον κόσμο. Το στάδιο Πάρκεν λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται για τις ανάγκες του διαγωνισμού τον περασμένο Οκτώβριο. Η σκεπή βάρους 550 τόνων σχεδιάστηκε για να προλάβει τον άστατο καιρό, που όμως μέχρι στιγμής μας έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, μπορώ να σας πω. Θα πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι μας παίζεται πρώτο, μας συναντάνε όλοι εδώ στους διαδρόμους και μας λένε συγχαρητήρια, θα είστε οι πρώτοι. Εγώ κρατώ τις επιφυλάξεις μου και περιμένω να τελειώσει η ψηφοφορία για να πανηγυρίσω μετά. Το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και με τα τραγούδια της Ελλάδας, αλλά και με άλλα τραγούδια και είμαι εξαιρετικά επιφυλακτική. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε γράψει ιστορία σε αυτό το διαγωνισμό. Το τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ. 7η θέση Σουηδία, Listen to your heartbeat. Άκου το καρδιοχτύπη σου. Συνθέτες και στιχουργοί, Thomas Gison και Henrik Sefton. Ερμηνευτές οι Friends. Η Νίνα, η Kim, ο Τόνι, ο Πίτερ, ο Κρίστιαν και Στέφαν αποτελούν τους Friends. Το group δημιουργήθηκε το 1999 και έκανε το μεγάλο μπαμ στο τηλεοπτικό show Friends on Tours. Τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε και το πρώτο τους άλμπουμ. Πέρσι, στη σουηδική επιλογή για την Eurovision, είχαν έρθει δεύτερη. Θέλω να ξέρω τι αισθάνεσαι μέσα σου. Συμβαίνει κάτι? Γιατί έφυγες χθες βράδυ? Μήπως όλα είναι ένα παιχνίδι? Πες μου γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εραστές. Το τραγούδι παίζεται πολύ ψηλά στα στοιχήματα και της Σουηδίας και νομίζω ότι οι Σουηδοί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη συνταγή των ABBA.
Listen to your heartbeat από τους Friends στα αγγλικά για τη Σουηδία. Ήταν το 7ο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Η Σουηδία έχει διοργανώσει το διαγωνισμό 3 φορές. 3 νίκες έχει μέχρι στιγμής. Πάμε στην 8η θέση που έχει κληρωθεί η Λιθουανία. You got style, I still. Στην συνθέτες και στην χουργή, Erika Jennings, Victor Diavar και Vilius Alessius. Ερμηνευτές Camp. Η Erika Jennings από την Ιρλανδία, ο Victor Diavar από το Μαλί και ο Vilius Alessius από τη Λιθουανία αποτελούν τους Camp. Έχουν πειραματιστεί σε διάφορα μουσικά στυλς, κάτι που οφείλεται κυρίως στην πολυεθνικότητά τους και πιστεύεται από πολλούς ότι έχουν θέσει νέα στάνταρτ στη μουσική σκηνή της χώρας. Ακόμα το γκρουπ αυτό αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση σε θέματα που αφορούν βία, έγκλημα και ναρκωτικά. Φαίνεσαι τόσο θεϊκός που ανατινάζεις το μυαλό μου. Νομίζω ότι θα σε κάνω δικό μου. Έχεις στυλ. Για τη Λιθουανία, βλέπετε εδώ την κερκίδα της Λιθουανίας, βλέπετε για τις ελληνικές σημαίες, πέρασαν μόλις από μπροστά μας. Σειρά της Λετωνίας, ένατη θέση του Μάτς, τόσα πολλά, συνθέτης Άρνης Μέντνιτς, στιχουργή Γκούσταβ Τέζανς και Άρνης Μέντνιτς, ερμηνευτής Άρνης Μέντνιτς. Ο Άρνης είναι πολύ διάσημος συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός στη Λετωνία. Μαζί με το συγκρότημα Όντις έχει περιοδεύσει σε διεθνή φεστιβάλ στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει κάνει το άνοιγμα συναυλιών πολλών γνωστών καλλιτεχνών όπως του BB King και της Chaka Khan. Τόσα πολλά που είπα κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει με καμπαρέ. Τόσα πολλά, αρκετά. Ορκίζομαι να μην το ξανακάνω. Μωρό μου, πάρε με μαζί σου, χαμογέλασέ μου. Είσαι η μία και η μοναδική μου, εσύ αγάπη μου.
για τη Λετωνία ο Άννης Μέντλιτς στην ένατη θέση. Κροατία τώρα. Έχει σειρά να και οι ελληνικές μας σημαίες. Strings of my heart. Οι χορδές της καρδιάς μου. Συνθέτης Τόντζι Χούλιτς, τυπουργός Βιέκοσλάβα Χούλιτς, ερμηνεύτρια Βάνα. Η Βάνα ξεκίνησε την καριέρα της σαν σόλο τραγουδίστρια το 89 στο Φεστιβάλ του Ζάγκρεπ, όπου και κέρδισε το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Από το 92 μέχρι το 97 ήταν μέλος του πιο διάσημου συγκροτήματος στην εποχή εκείνη στην Κροατία, του Electro Team, κερδίζοντας πολλά πλατινένια άλμπουμς. Από το 97 μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει 3 προσωπικά άλμπουμς, ενώ πολύ πρόσφατα, μόλις πριν ένα μήνα, έγινε και μαμά. Απόψε μη μου ρεγγίζεις την καρδιά, μη μ' αφήνεις όταν κλαίω, μείνε εδώ και παίξε απαλά με τις χορδές της καρδιάς μου για την Κροατία. Αγγλικότατα, Strings of my heart από την Βάνα. Κροατική εδώ κερκίδα. Η ελληνική σημαία δεσπόζει, πρέπει να πω. Πορτογαλία στην 11η θέση. So say your flea, Josim. Ξέρω να είμαι ευτυχισμένος με αυτόν τον τρόπο. Συνθέτης και στιχουργός Μάρκου Κουέλιας. Ερμηνευτές η MTM. Ντουέτο η MTM, ο Μάρκου Κουέλιας και ο Τόνι Τζάκσον, παλιοί φίλοι που μοιράζονται το κοινό πάθος τους για τη soul μουσική. Ο Μάρκου, ο συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού, ξεκίνησε την καριέρα του σαν τραγουδιστής gospel, jazz and rhythm blues μουσικής, ενώ το 1993 ήταν και ο συνθέτης της τότε πορτογαλικής συμμετοχής. Ο Τόνι Τζάκσον, με καταγωγή από την Αγγόλα, μένει μόνιμα πλέον στην Πορτογαλία, σπουδάζει φαρμακοποιός και τραγουδάει σε καζίνο και τηλεοπτικά σόου. Já não sei se o meu segredo
dia, cristais de ilusão. Essa é minha fantasia. E é no teu beijo que eu encontro o feitiço. No teu abraço, o calor do que eu preciso. No teu olhar, um desejo atrevido. Com o teu amor, tudo faz sentido. Ai, eu só sei. Ζασίλ για την Πορτογαλία από τον Μάρκο Πέλιας και τον Τόνι Τζάκσον. Πορτογάλοι παρηγυρίζουν βεβαίως. Και 12η έχει κληρωθεί η χώρα που μας παίρνει λιγάκι έτσι τρέμουλο, η Ιρλανδία. 7 νίκες έχει. Without Your Love. Χωρίς την αγάπη σου, συνθέτης και στιχουργός Πατ Σέριντον. Ερμηνευτής Γκάριος Όκνεσι. Ψαρά στο επάγγελμα, ο Γκάριος Όκνεσι ασχολείται επαγγελματικά και με τη μουσική, παίζοντας κιθάρα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που και που τραγουδά σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτς, η στιχουργική είναι το χόμπι του, ενώ τον καιρό αυτό ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ. Χωρίς την αγάπη σου, χωρίς την καρδιά σου, θα είμαι χαμένος εδώ στα σκοτεινά. Ειλικρινά δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν. Χωρίς την αγάπη σου, θα μας τραγουδήσει σε λίγο ο Γκάριος Όκνεσι. Τυπική μπαλάντα Ιρλανδέζικη, πλην όμως με αυτές τις μπαλάντες, οι Ιρλανδοί έχουν διοργανώσει 7 φορές αυτό το διαγωνισμό της Eurovision και είναι η χώρα με τις περισσότερες νίκες. Have you love?
Για την Ιρλανδία, Without Your Love από τον Gary O'Shaughnessy, και μιας που μεσιάσαμε τα τραγούδια περίπου, είμαστε στο 12ο και έχουμε 23, να κάνουμε μια επιστροφή στα Πατροεδάφη, στα στούντιο της Αθήνας. Εγώ εδώ θα είμαι, θα σας περιμένω, δεν θα με χάσετε. What a thrill. Εφερία Έλεα είναι ό,τι καλύτερο για μασάζ. Απορροφώνται φυσικά από το δέρμα. Συμβαίνει το ίδιο και με τα μαλλιά. Γιατί δεν το σκέφτηκε κανείς νωρίτερα? Τώρα τα μαλλιά σας απολαμβάνουν μια νέα εποχή αναζωογόνησης. Νέο Organics με Εφέρεια Έλαια. Διεισδύουν βαθιά στην τρίχα. Τα μαλλιά γίνονται 90% πιο υγιή. Μεταμορφώνονται. Αισθάνομαι τη διαφορά μέρα με τη μέρα. Νέο Organics με Εφέρεια Έλαια. 90% πιο υγιή μαλλιά. Έχουμε πρόβλημα. Η πράσινη μπλούζα από τα πολλά πιεσήματα έχασε τη λάμψη της. Αλλά το νέο Ace Gentile έγινε βιβάκτη. Αφαιρεί λεκέδες και βρωμιά, διατηρώντας τα χρώματα ζωντανά. Τι ωραίο πράσινο. Νέο Ace Gentile Vivactive. Για χρώματα πιο ζωντανά. Όλα στη γεύση μου. Ελλάδα. Total με χαμηλά λιπαρά. Total. Γεύση από τη δική μας ζωή. Με εφαίρεια έλαια φυτών και λουλουδιών. Απόσταγμα φύσης σε ένα απαλό αγκάλιασμα. Άρωμα ανανέωσης σε μια εμπειρία μοναδική που αναζωογονεί το σώμα και τη διάθεση. Καμάι με εφαίρεια έλαια. Νιώστε την απαλότητα, ζήστε την εμπειρία. Τώρα η τύχη χτυπάει το jackpot του Τζόκερ με τα 500 εκατομμύρια. Παίξε και εσύ και κέρδισε το jackpot του Τζόκερ. Κέρδη πέρα από κάθε φαντασία. Σοφία και Εμιλία. Ολυμπιακό πλήρωμα ιστιοπλοείας 4,70. Για το καλύτερο αποτέλεσμα στηρίζονται η μία στην άλλη. Για τα μαλλιά τους στηρίζονται μόνο στο Wash & Go. Αποτέλεσμα. Όμορφα, ανάλαφρα μαλλιά που κινούνται φυσικά. Αυτές είναι επιδόσεις. Και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Wash & Go. Όμορφα μαλλιά τόσο εύκολα. Και φτάνουμε στο 13ο τραγούδι απόψε της Ισπανίας, φαβορί και αυτό, Dile que la quiero, πείτε της ότι τη θέλω, συνθέτης και στιχουργός Alejandro Abad, ερμηνευτής David Civera. 22 χρονών ο David κατάγεται από την Τερουέλ και σπουδάζει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Λατρεύει κυρίως τη Latin μουσική και καλλιτέχνες όπως τη Madonna και τον Elton John. Πέρσι έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση κερδίζοντας το Sound Mix Show, ερμηνεύοντας τραγούδι του Enrique Iglesias. Στο ίδιο Latin Pop ύφος κινείται και το τραγούδι που θα ακούσουμε και θα μας πει. Πείτε της ότι την θέλω, ότι της ήμουν πάντα πιστός. Que no está conmigo en esta habitación.
nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile, 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 dile que me estoy volviendo loco. Dile, 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 dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero για την Ισπανία από τον Νταβίτ Φιβέρα. Latin κομμάτι, ξεσηκώθηκε το στάδιο και εμείς δυνατό κομμάτι έχουμε, θα το πάρουμε το στάδιο, που θα πάει. Σειρά της Γαλλίας, Ζουνέ Κομονάμ. Έχω μόνο την ψυχή μου, φαβορεί και αυτό το κομμάτι. Συνθέτης και στιχουργός Ζέι Κάπλερ, ερμηνεύτρια Νατασά Σεμπιέρ. 20 χρονών, κατάγεται από το Κεμπέκ του Καναδά. Ξεκίνησε την καριέρα της στα 12 σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό για νέα ταλέντα. Στα 15, μεγάλη επιτυχία, ο πρώτος δίσκος στο γαλλόφωνο Καναδά. Στη Γαλλία ήρθε πριν 2 χρόνια, όταν ερμήνευσε το ρόλο της Φλέρ Ντελή στο musical Η Παναγία των Παρισίων. Είναι δελμά της, η συμπατριώτησά της, η Σελίν Διόν. Ελπίζει πως μια νίκη θα της κάνει μια καριέρα σαν τη Σελίν. Έχω μόνο την ψυχή μου να σου μιλήσει για τον εαυτό μου, μόνο την ψυχή μου, την ψυχή και τη φωνή μου. Τέτοιες εύθραυστες φλόγες στα ακροδάχτυλά μου, ακίνδυνα όπλα να σου μιλήσουν για μένα. Το φαβορεί η Γαλλία, προσέξτε το. Puisqu'ils font parler, alors écoute-moi. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix. Si fragile flamme. Έχει μια εκπληκτική φωνή η Νατασά Σεμπιέρ για τη Γαλλία, και όταν και η Γαλλία βάζει αγγλικά στο τελευταίο ρεφρέν, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
15 θέση Τουρκία. Σεβγιλίεσον, ο εραστής που φεύγει. Συνθέτησε Μιχ Γιουνερί. Στιχουργός Νουρντάν Γιουνερί Φιντάν Τσακμάκ. Ερμηνευτής Σεντάτ Γιουτσέ. Απόψε ο Σεντάτ Γιουτσέ πραγματοποιεί ένα μεγάλο του όνειρο να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό αυτό. Τρεις φορές προσπάθησε, φέτος του κάθισε η προσπάθεια και έχει έρθει εδώ. Γεννημένος το 76 στη Σμύρνη, ήξερε από πολύ μικρός τι επαγγελματικό δρόμο θα ακολουθήσει. Γι' αυτό και πήγε στο οδείο, σπούδασε σύνθεση και ειδικεύτηκε στην τρομπέτα. Για τελευταία φορά κοίταξε πίσω, τι έμεινε εκτός από το παραπονό σου, κοίταξε πίσω σου για να δεις τι άφησες. Her şarkımda, her necemde, sensiz geçen her gecemde sen varsın. Hep sen yine, kalbim titrer sen yoksun diye. Bitmeyen uzun yollarda, yağmurda, gözyaşlarımda sen vardın. Sen yine içim sızlar sen yoksun diye. Son defa dön bir bak ardına. Ne kaldı geriye üzümden başka? Ne olursun dön bir kez bak ardına. Tonight, longing for all I left behind. Precious moments I no longer find. Σεβγιλίεσον με το Σεντάτ Γιουτσέ. Οι Τούρκοι εδώ. Στην 16η θέση έχει κληρωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. No dream impossible. Κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο. Συνθέτης τυχουργός Ρας Μπάλατ και Κρις Βίντερ, ερμηνεύτρια Λίντσεϊ Ντρέικας. Στα 13 της η Λίντσεϊ ήταν η αποκάλυψη του Άλαν Γουτ σε φιλανθρωπικό σόου. Τώρα, στα 16, έχει ήδη καριέρα πίσω της, σαν δεύτερη κυρίως φωνή σε συναυλίες σε Βρετανία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Το ντεμπούτο της στη δισκογραφία είναι μόλις τον περασμένο Μάρτιο, με πρώτο σίγγλ το τραγούδι που θα ακούσουμε. Σας ξαναλέω, είναι 16, είναι η μικρότερη απόψε και ελπίζει ότι θα τα πάει καλά. Κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο όσο ζεις με την ελπίδα στην καρδιά σου. Στα όνειρα είμαστε απλησίαστοι, για πάντα ήττητοι. Αν πιστεύεις με την αγάπη στην καρδιά σου. No dream impossible. We look for the highest. We fall.
and as bad as things on the bed. Have you got a dream? Oh no, fights for your life. Hold on, let's try. Ooh, yeah. These girls are in the cities, the jungle, the strong survive. Gotta be strong, keep pulling down. Keep on holding on, yeah, so. Keep pushing on and on. Από τη Lindsay Drakers, πέσαν και τα ρεύματα, πέσαν και τα φώτα, σαν να ήρθαν όμως ευτυχώς. Αυτό λοιπόν ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, πήρε το στάδιο, πήρε μεγάλο χειροκρότημα. Όπως θα καταλάβατε, η παλιά Eurovision, όπως τη γνωρίζαμε για τόσα χρόνια, δεν υπάρχει πια. Προχωρεί και εξυγχρονίζεται ευτυχώς. Πάνε πια οι μεγάλες ορχήστρες, οι ενορχιστρωτές, οι διευθυντές ορχήστρας. Όλα τα τραγούδια είναι playback, η μουσική και οι φωνές και τα φωνητικά ζωντανά. Έτσι αποδίδεται και ο ήχος και το ήχος των σύγχρονων τραγουδιών καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε δει τραγούδια που ήταν πάρα πολύ καλά στο βιντεοκλιπ να καταστρέφονται στην κυριολεξία από τις μεγάλες ορχήστρες των παλιών Eurovision. Παραμένει όμως αυτός ο διαγωνισμός το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός για την Ευρώπη της χρονιάς, και λέω τηλεοπτικό γεγονός. Well, όχι μουσικό. Δεν μετράει πια τόσο η μουσική όσο η κάλυψη η τηλεοπτική. Εδώ μαζί προσφέρουν το αγαπημένο του τραγούδι, είναι το Wings of Love, το περσινό δανέζικο κομμάτι που κέρδισε. No, όλοι ενθουσιάστηκαν βέβαια. Και βέβαια φέτος με την άρση του κανονισμού για τη γλώσσα, ότι δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να στείλει το τραγούδι της σε όποια γλώσσα επιθυμεί, τα πράγματα αλλάξανε. Ακούμε έναν αγγλικό διαγωνισμό πια. Μόνο το Ισραήλ, η Ισπανία και η Τουρκία τραγούδησαν αμοιβώς τη γλώσσα τους. Όλες οι άλλες χώρες τραγουδάνε αγγλικά, με πολύ μικρές εξαιρέσεις χωρών που τραγουδάνε σε μία μίξη ιθαγενούς γλώσσας και αγγλικών, όπως είμαστε και εμείς η Ελλάδα. Δείτε και ένα μαγικό τώρα. Να μην σας το χαλάσω εγώ μιλώντας. Δείτε, θα κάνει και άλλα, μην νομίζετε, δεν είναι μόνο αυτό. Θα βγει και φωτιά τώρα. Το χάσαμε από το πλάνο. Right under τώρα κοιτάξτε nose. Να δείτε τι θα γίνει. Wow! Καταπληκτικό. Αυτά λοιπόν για την Eurovision που μπαίνει στο καινούργιο αιώνα και βεβαίως πρέπει να ακολουθήσει τον καιρό και τις τάσεις. Και πραγματικά το κάνει. Και είναι και μία παραγωγός καταπληκτικών φωνών και σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι όλες οι φωνές άψογες με μερικές που ξεχωρίζουν. Είναι κορυφές. Συνεχίζουμε όμως. Πάμε στη Σλοβενία. Το τραγούδι λέγεται Energy, συνθέτης Ματίας Βλάσιος, πτυχουργός Λουσιέν Λόζιντα και Ούσα Βλάσιτς, ερμηνεύτρια Νούσα Νέρεντα, είναι 32 χρονών, πολύ πετυχημένη, με δύο top 10 άλμπουμ στο ενεργητικό της. Η αγάπη της για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που το 90 πήρε την απόφαση να αφήσει κατά μέρος το επάγγελμα της νηπιαγωγού και μαζί με την πάντα της να ξεκινήσουν τουρνέ στο Σλοβενία, Γερμανία και Ελβετία. Είναι ευτυχισμένη που είναι απόψε εδώ και θα μας πει ενέργεια. Νιώθω τόση ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα με διαπερνά. Βρίσκομαι σε έκσταση, το χάδι σου, η γλύκα των χιλιών σου, αλλά όσο πιο κοντά πλησιάζω, τόσο πιο πολύ απομακρύνεσαι. You do to me. Your rhythm runs right through me. You're my destiny. My whole life is one big fantasy. And yet the closer that I get, you further away. Caress the sweetness on your lips.
heartbeat, I'm electrified. With just one look, your body moves me, moves me. If for 1 second you remember me, then I would break free. Από την Ντουσαντερέντα, ένα από τα τραγούδια φαβορί στο διαγωνισμό. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά. Τα φαβορί, σας τα λέω και ένα και ένα, θα σας τα πω και μαζεμένα. Στη 18η θέση Πολωνία, Too Long, πολύ μακριά. Συνθέτης Ρόμπερ Κόνια και ιστικουργός και ερμηνευτής ο Πιάσεκ. Πλατίνινη δίσκη, βραβεία και άλλες διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ συνθέτουν την ιστορία του 29χρονου Πιάσεκ. Το 92 ίδρυσε το group Mafia Επιτυχία. Το 96 συναντιέται με το συνθέτη Ρόμπερτ Κόνιακη, επιτυχία και εκεί, σειρά πλατινένιων δίσκων. Και το 98 κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Πέρσι κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του. Αν δεν πλησιάσεις αρκετά, δεν θα καταλάβεις το αστείο. Μπορεί τα πάντα να δείχνουν τόσο ήρεμα, μπορεί απλά να αστειεύομαι, πόσο θα σε περιμένω, πόσο θα με περιμένεις. Το πόσο είναι μακρινό. How long will I wait for you? Too close, you won't see the joke. Maybe everything looks so good. Maybe I'm just fooling. When I'm almost out of song, your strength's mighty. So hey, I am thinking just the same. Better if you think again. Been a fake. Yeah.
ηρωνία του Long από τον Πιάσεκ. Το βλέπετε το πανό, Πιάσεκ έγραφε, είτε η Πολωνή που έχουν έρθει εδώ. 19η θέση πλησιάζουμε, Γερμανία, Der Liebe Liebt. Αυτός που ζει την αγάπη. Συνθέτες Τζίνο Τροβατέλο και Ματία Στίνγκλ. Στιχουργός Εβα Ρίχτερ, ερμηνεύτρια Μισελ. Φτασμένη καλλιτέχνητα στη Γερμανία, πάμπολα χίτς στα γερμανικά charts, πωλήσεις με μεγάλα νούμερα και σημαντικά βραβεία συνθέτουν τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική της πορεία. Ταυτόχρονα με την καριέρα της, την προσωπική της ζωή είναι πολύ πολύ άσχολη, γιατί προσπαθεί μόνη της να μεγαλώσει τις δύο κόρες της, την τετράχρονη Σελίν και τη μόλις 9 μηνών Μαρί Λουίζ. Κάποιοι από τους στίχους του γερμανικού τραγουδιού, αυτός που ζει την αγάπη θα είναι αθάνατος, αυτός που ζει την αγάπη δεν είναι ποτέ μόνος, ψάξει για αυτή σε κάθε νέα μέρα. Sommer, Sonnenschein, der in dein Zimmer fällt, hell und warm, dich umarmt. Und der Schatz im Blick, der deine Tage trübt, wird auf einmal wieder klar. Feuer wird aus Eis, wenn dich hier zaubert. Leise berührt. Und ein grauer Tag strahlt mit einem Mal. Μισελ γράφαν και τα πανώ, αγγλικά και Γερμανία. Τι να κάνεις, είναι η γλώσσα του τραγουδιού, τελικά τα αγγλικά. Εστονία, everybody, όλοι, συνθέτης Ivar Must, στιχουργός Μάιαν Άναν Κάρμας, ερμηνευτές Τάνελ Πάνταρ και Dave Benton. Ο 24χρονος Τάνελ Πάνταρ είναι εστονός και έχει μια εμπειρία από Eurovision, αφού πέρσι είχε πάρει μέρος σαν δεύτερη φωνή. Έχει ακόμη λάβει μέρος σε πολλά τοπικά και διεθνή φεστιβάλ και έχει κερδίσει σχεδόν σε όλα. Rock and roll, αυτό λατρεύει. Ο 50χρονος Dave Benton, με καταγωγή από την Αρούμπα και με καριέρα κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Εστονία με την οικογένειά του. Ελάτε όλοι να τραγουδήσουμε και να νιώσουμε τη δύναμη ενός τραγουδιού. Ελάτε ας νιώσουμε όλη τη σπίθα που πάντα μένει μέσα στις καρδιές μας. Ελάτε όλοι και ξεδώστε και ζήστε τη στιγμή, εδώ και τώρα, για την Εστονία. From the floor, yeah. So let us bear it, hit the roof.
sweat in our hearts. Come on, everybody, and let it out. And leave the moment here and now. Come on, everybody, let's give the chance to feel so right to love and look now. At us now, here together again. We started a long time ago. We knew back then the music within us could never end. Από τον Tunnel Pandar και τον Dave Benton πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η Μάλτα και αμέσως μετά είμαστε εμείς. 21η θέση Μάλτα, Another Summer Night, άλλη μια καλοκαιρινή νύχτα, συνθέτης Πόλα Μπέλα, στιχουργός Τζορτζίνα Αμπέλα, για πολλωστή φορά στη Eurovision αυτό το δίδυμο, ερμηνευτής Φαμπρίτσιο Φανιέλο, 20 χρονών, ο Φαμπρίτσιο τραγουδά από τα 9 του. Έχει πάρει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ, όπως η Μίσα Ιγκόν, η Άφλη, ο βιολιστής Στέγη. Έχει παρουσιάσει μερικά από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα στη χώρα του, ενώ αυτή την εποχή το μαλτέζικο κοινό τον απολαμβάνει στο σταβατιάτικο απογευματινό πρόγραμμα της κρατικής μαλτέζικης τηλεόρασης. Φαβορή και αυτό το τραγουδάκι. Άλλη μια καλοκαιρινή νύχτα, είμαι δίπλα στον ωκεανό, κάτω από τα φοινικόδεντρα, περπατάμε στην ακτή, κάτω από το φεγγαρόφωτο, σαν ένα όνειρο που ποτέ δεν πεθαίνει. Golden sand beneath my feet, there's music in the air, a guitar in my hand. Φανιέλο, ένα τραγούδι που παίζεται πολύ και τώρα Ελλάδα θα πέθαινα για σένα.
Συνθέτης Νίκος Τερζής, τυπουργός Αντώνης Παπάς, ερμηνευτές Αντίκ. Η Έλενα 19 χρονών και ο Νίκος 21 γεννήθηκαν στη Σουηδία, αλλά είναι Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Οι Αντίκ γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το πρώτο τους άλμπουμ Όπα Όπα και πήραν το βραβείο του Ράδιο Ακρόπολης για την καλύτερη παρουσίαση εκτός Ελλάδος. Είχαν επίσης προταθεί πέρσι για το σουηδικό βραβείο Grammy στην κατηγορία μοντέρνου χορού. Ο Νίκος ο Τερζής και ο Αντώνης ο Παπάς ξεκίνησαν να γράφουν μαζί τραγούδια το 91, το 95, με το Ποια Προσευχή έφεραν τη 13η θέση με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου για την Ελλάδα. Ευχόμαστε μια καλή επιτυχία στους Αντίκ, όλα είναι με το μέρος τους, ελπίζουμε να πάμε καλά. Αντίκ και Ελλάδα, καλή επιτυχία. Αρέσει και παίζεται πάρα πολύ, να και ελληνική σημαία. Ελπίζουμε, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι, πλην όμως πάμε καλά. Τελευταίο τραγούδι, Δανία, τώρα θα ακούσετε το χαμό, στην έδρα του παίζει. Never ever let you go, ποτέ δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Συνθέτης Aaron Pope, στιχουργός Stephen Nielsen, ερμηνευτές Rollo and King, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της Δανίας. Είναι ο Stephen Nielsen, ο Aaron Pope και η 26χρονη Signe Svendsen. Είναι το πιο αγαπημένο συγκρότημα της Δανίας και θα μας τραγουδήσει «Ποτέ δεν θα σε αφήσω να φύγεις, παρόλο που με πλήγωσες, φέρνει συνεχώς στο μυαλό μου αναμνήσεις, ποτέ δεν θα είμαι ξανά ο ίδιος από τότε που με άφησες μόνο μου, γι' αυτό σε παρακαλώ γυρνά πίσω σε μένα ξανά».
love that I could find. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. These last days I've been down and blue. I wonder if you miss me too. I think about you all the time and keep on waiting for a sign. Waiting for a sign. You go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. I cry out your name. I'm sick and tired of this. You go, though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. Oh, yeah. Oh. Εγχώριο προϊόν, η Roller and the King. Βλέπετε τι γίνεται. Παίζουν στην έδρα τους αλίμονο. Και με τους Roller and the King και τη συμμετοχή της Δανίας στην 23η θέση ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της βραδιάς, το διαγωνιστικό. Τι κοινό, λέει η Νατάσα. Και όντως 38.000 κόσμος, μπορείτε να φανταστείτε τι σαματά μπορεί να κάνει. Το βλέπετε. Εμείς τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Okay. Να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά, γεμάτη αγωνία πραγματικά για την Ελλάδα που πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ. Είναι 6 με 7 χώρες που παλεύουν. Είναι η Αγγλία, η Σλοβενία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα outsiders, γιατί πάρα πολλές φορές στην ιστορία αυτού του διαγωνισμού δεν κερδίσαν τα φαβορί, κερδίσαν τα outsiders. Όπως η αδερφή Όλσεν πέρσι, οι Δανοί, που το όνειρό τους ήταν να τραγουδήσουν σε ένα διαγωνισμό της Eurovision. Εκπλήρωσαν το όνειρό τους, τραγούδησαν, νίκησαν κιόλας και έφεραν το διαγωνισμό φέτος στη Δανία. Το εντελώς outsider, κανένας δεν το έπαιζε στα στοιχήματα. Γι' αυτό σας λέω, σε αυτό το διαγωνισμό δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα βγει. Θα δούμε σε λίγο, μετά από 10 περίπου λεπτά, που θα αρχίσει το δεύτερο μέρος της βραδιάς, η ψηφοφορία. Οι Έλληνες ψήφισαν με το televoting το τραγούδι μας «Τα πέθαινα για σένα». Ελπίζω να ψηφίσουν το ίδιο καλά και οι Ευρωπαίοι. Γιατί και το δικό μας το τραγούδι βγήκε με televoting και επιτροπή, βεβαίως επικράτησε το televoting που το ψήφισε πρώτο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Θα έχει πάρα πολύ αγωνία σίγουρα. Ελπίζω να έχει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, γιατί πραγματικά τα παιδιά το αξίζουν. Και η Έλενα και ο Νίκος και ο Νίκος ο Τερζής και ο Αντώνης ο Παπάς που γράψαν τους στίχους. Δεύτερο φουστάνι άλλαξε η Νατάσα, μας μπερδεύει λίγο. Έχουμε συνηθίσει αυτό το διαγωνισμό, όταν αλλάζουμε φουστάνι, αλλάζουν οι παρουσιαστές φουστάνι, μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η Νατάσα φέτος θα μας τις κάσει, θα βάλει 3 τουαλέτες. Αυτή είναι η δεύτερη, θα δούμε και την τρίτη. Θυμηθείτε τα τραγούδια. Μουσική.
Ήταν η Πολωνία αυτή. Η Ισλανδία. Νορβηγία. Ισραήλ. Goodbye to you. Just keep on smiling. My late alpine blue. Listen to your heart. Lithuania. Don't you know you blow my mind? Don't you know that you can die? I think I'll make. Λετωνία. Κροατία. Πορτογαλία. Ιρλανδία. Γαλλία. Τουρκία. Ηνωμένο Βασίλειο. Σλοβενία. Πολωνία. Γερμανία. Εστονία. Ελλάδα. Really,
Ουκρανία. Χώρες λοιπόν ολοκλήρωσαν το μέρος το διαγωνιστικό και οι γραμμές είναι ανοιχτές για 5 λεπτά για να μπορέσει όλη η Ευρώπη να ψηφίσει, είτε ψηφίζει με televoting, είτε ψηφίζει με επιτροπή, είτε ψηφίζει μεικτά, εν πάση περιπτώσει να δηλώσει ποιο τραγούδι προτιμάει. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί, βλέπετε το CD το οποίο η EBU έχει εκδώσει με τα τραγούδια της Eurovision και με τα 23 τραγούδια της Eurovision, μπορείτε να το βρείτε και εσείς στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό το CD. Εμείς όμως να κάνουμε ένα μικρό γύρισμα στα στούντιο της Αθήνας για μερικά πολύ ενδιαφέροντα διαφημιστικά και σας περιμένω στο δεύτερο μέρος για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την ψηφοφορία. Organics Aqua Gel με εθέρια έλαια. Look που καρφώνει τα βλέμματα. Καινοτομία Organic Styling με εθέρια έλαια. Για κάθε σου έμπνευση. Το νούμερο 1 επαγγελματικό αυτοκίνητο. Το μόνο με 6 χρόνια εγγύηση. Το Toyota Hilux. Αποκτήστε το τώρα με άμεσο κέρδος μέχρι 300.000 δραχμές τη στιγμή της αγοράς ή μέχρι 24 άτοκες δόσεις. Θέλετε το Toyota Hilux. Το νούμερο 1 επαγγελματικό γιατί τα θέλετε όλα. Μπορεί να ξεχνάς να βάλεις κέρμα. Όμως μην ξεχνάς ποτέ το καλό που σου κάνει μια αγελαδίτσα. Γιατί η αγελαδίτσα έχει τις φυσικές ιδιότητες του γιαουρτιού, όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε και μια υπέροχη γεύση που εδώ και χρόνια την έχει φέρει πρώτη στην προτίμησή σας. Και τώρα η απολαυστική γεύση αγελαδίτσα της Φάγε και με 0 και με 2% λιπαρά. Από τη Φάγε. Σε ποια ηλικία κανείς σταματά να είναι παιδί. Τώρα μπορείτε να μείνετε για πάντα παιδιά. Ένα νέο απορριπαντικό καθαρίζει για σας. Νέο σερφ. Εμπρός λοιπόν. Λερωθείτε άφοβα. Τώρα υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος για να απολαύσετε τη βελούδινη ύφη του στραγγιστού γιαουρτιού μαζί με φρούτα. Νέο κομπλέ 2% με πούλπα φρούτων. Σε γεύσεις φράουλα και ροδάκινο και μόνο 2% λιπαρά από τη Δέλτα και την Τανόν. Απόλαυση που σου μένει. Εσείς ξέρετε τι γιαούρτι τρώτε. Εγώ όμως ξέρω. Στραγγιστό Άρμονι της Μευγάλη. Το Άρμονι έχει την ξεχωριστή γεμάτη γεύση που ζητάω μαζί με μια τόσο απαλή και βελούδινη αίσθηση που το κάνει μοναδικό. Φυσικά, γιατί η Μευγάλη έχει 50 χρόνια πείρα στο γιαούρτι και γιατί το Άρμονι γίνεται από ολόφρεσκο μακεδονικό γάλα. Αν λοιπόν ζητάτε ένα πραγματικό γιαούρτι, σας συμβουλεύω να δοκιμάσετε το στραγγιστό Άρμονι της Μευγάλη. Δεν έχετε δοκιμάσει τέτοιο γιαούρτι. Αγάπη, σε ποιον μιλάς? Στραγγιστό Άρμονι της Μευγάλη. Φροντίδα ζωής. Μέχρι τώρα το κράταγες κλειστό. 11 με 13 Μαΐου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα το ανοίξουμε. Πρώτο ανοιχτό συνέδριο νεολαίας. Ελάτε να συζητήσουμε την κοινωνία και τον κόσμο που θέλουμε. Πρώτο ανοιχτό συνέδριο νεολαίας. Ανοίγουμε το μέλλον. Εν Ελλάδη, η νέα σειρά αλαντικών με κριτικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρέτα Φάρμ. Εν Ελλάδη, άρωμα Ελλάδας. Κρέτα Φάρμ, σε αρμονία με τη φύση. Viva Color από τη Βέλα. Σας χαρίζει μέχρι και 30% περισσότερη λάμψη και ταυτόχρονα 100% καλύτερο αποτέλεσμα. Νέο Viva Color με ενισχυτικό λάμψης στο νέο μπουκάλι Twist & Color για ευκολία στη χρήση. Μοντέρνες αποχρώσεις, τώρα με μια κίνηση. Bella, beautiful hair needs an expert. Νέο Viva ατόφιο κόκκινο για μεγαλύτερη διάρκεια. Αληθινά τολμηρό, αληθινά κόκκινο.
Για μάτια και βλεφαρίδες που γράφουν τέλεια, γνωρίστε τη New Maxi Curl της Madison. Γνωρίστε το νέο πρόσωπο της Madison. Το μυστικό της ομορφιάς σου, στις λεπτομέρειες που τονίζουν τη θηλυκότητά σου, στις επιλογές που αναδεικνύουν τη γοητεία σου. Η μόδα για τη γυναίκα του σήμερα. Rebecca Blue, Women's Fashion. Τα κατσαρά μαλλιά σου τη δίνουν. Επαναστάτησε. Νέο γαλάκτωμα για ίσιωμα φρουκτή style της Garnier με μικροκερί φρούτων. Η μοναδική σύνθεσή του μαλακώνει και ισιώνει τα μαλλιά. Πειθαρχεί τα κατσαρά μαλλιά και διαρκεί. Είσαι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κυρίαρχος των μαλλιών σου. Γαλάκτωμα για ίσιωμα φρουκτή style. Με την εγγύηση των εργαστηρίων Garnier. Επειδή οι ίνες ανοίγουν, πρώτη ΑΕΜ τοποθέτησε ελαστιχένιο μεμβράνη που βοηθά στην αφαίρεση των λεκέδων και την επαναφορά στο φυσικό σας λευκό. Νέα ΑΕΜ White System. Οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα. Το λευκό νίκησε. ΑΕΜ. Ολοκληρωμένη προστασία. Για μαλλιά γεμάτα ζωντάνια, ανακαλύψτε τις ενεργές πρωτεΐνες του Vivality. Οι ενεργές πρωτεΐνες αποδεδειγμένα ενισχύουν τη δομή των μαλλιών, χαρίζοντάς τους ζωντάνια και λάμψη. Vivality. Από τη Βέλα. Βέλα. Beautiful hair needs an expert. Η δροσιά του πράσινου τσαγιού και η φρεσκάδα του μανταρινιού σε μια νέα αρωματική εμπειρία. Μανταρίνι και πράσινο τσάι. Το νέο άρωμα από το καζολίν. Για πρώτη φορά είναι τόσο εύκολο να διατηρείτε τα δόντια σας λευκά. Η νέα Orbit White έχει υπέροχη γεύση, ενώ αποδεδειγμένα μειώνει τις κοιλίδες που δημιουργούνται στα δόντια σας. Νέα Orbit White βοηθάει να διατηρείτε τα δόντια σας λευκά, ενώ τα προστατεύει από την τεριδόνα. Υποδεχτείτε το νέο βερνίκι της Madison, που σας γεμίζει αστέρια από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Τώρα νέα, λαμπερά βερνίκια Madison και με αστεράκια. Wow. Μάσκαρα, τη λατρεύω. Αλλά μισώ τις βλεφαρίδες μου όταν γίνονται σκληρές και έθραυστες. Επιτέλους. Νέα Full & Soft μάσκαρα από τη Maybelline. Είναι οι βλεφαρίδες που θέλουμε. Απίστευτα απαλές. Η νέα αποκλειστική Soft Wax φόρμουλα της Maybelline κάνει τις βλεφαρίδες τόσο απαλές που δεν ξεραίνονται ούτε σπάνε. Σαν να έχω εκατομμύρια βλεφαρίδες. Όλες πυκνές και απαλές. Νέα Full & Soft μάσκαρα από τη Maybelline. Δεν ξέρω για εσάς. Για μένα παράδεισος είναι να έχεις κάθε μέρα ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Να είχα και ένα νόστιμο τυρί που να συνοδεύει τέλεια το φαγητό μου. Λες να πιες η ύφη μου. Έπιασε. Νέο, φρέσκο τυρί, Φιλαδέλφια. Μικρή γεύση από παράδεισο. Sometimes it has to be black. Το πρώτο μαύρο σεργετάκι. Σήμερα που ζεις τα πιο δημιουργικά σου χρόνια, ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι βάση για την επιτυχία σου. Κάθε μέρα πίνεις φρέσκο γάλα φάγε. Φρέσκο γάλα φάγε. Γεμάτο δύναμη και υγεία. Οι λεξούλες του ακόμα λίγες. Κάθε ζωγραφιά του όμως χίλιες λέξεις. Τώρα με τις οικονομικές συσκευασίες Pampers δώρο 2 δαχτυλομπογιές κραγιόλα. Με το Opel Agila, για να πάω στη δουλειά μου, πέφτω σε ένα ασυνήθιστο ποτηλιάρισμα. Γιατί τώρα, με Standard Air Condition, ακόμα και το ποτηλιάρισμα της πόλης γίνεται μια φανταστική εμπειρία. Opel Agila. Πρώτα, μετά...
Τώρα κάθε Κυριακή ανακαλύψτε το συναρπαστικό κόσμο της ζωγραφικής μαζί με το παιδί σας στο δημιουργικό χώρο Pampers που βρίσκεται κοντά σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 0800 45 45 45. Κυρίες και κύριοι, από την Κοπενχάγη της Δανίας παρακολουθείτε τους Άκουα. Αυτό είναι το διάλειμμα της διοργάνωσης εδώ στη Δανία. Είναι ένα δανέζικο συγκρότημα που γνωρίζει διεθνή επιτυχία. Για να ετοιμαστούν όλα, κυκλώματα, για να τελειώσει ο χρόνος ψηφοφορίας, για να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, χρειάζεται ένα διάλειμμα. Αυτό το διάλειμμα το κάλυψαν οι Άκουα. Τους βλέπετε και τους ακούτε. Βλέπετε και τη δικιά μας σήμερα. Αγγλία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σουηδία τα φαβορεί. Να δούμε πώς θα τα πάμε με τις ψηφοφορίες. Okay, τρίτο φόρεμα της Νατάσας, να περάσουμε επιτέλους την ψηφοφορία. Αυτός ήταν ο λογότυπος του φετινού διαγωνισμού. Βλέπετε τους χάρτες με τις χώρες της Ευρώπης και θα πρέπει να σας πω ότι του χρόνου οι 15 πρώτες μόνο μπορούν να μπουν στο διαγωνισμό. Ξεκινάμε λοιπόν καλώντας τις χώρες και τους εκπροσώπους των χωρών για να μας δώσουν τις ψηφοφορίες, είτε είναι επιτροπή, είτε είναι televoting, είτε είναι μεικτό σύστημα. Εμείς ψηφίζουμε με μεικτό σύστημα στην Ελλάδα. Cross your fingers. We're in this together, fans. And now let's call the Netherlands. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία. Good evening. Hello, Denmark. Good evening. Για να δούμε τι ψήφισε η Επιτροπή της Ολλανδίας. Here are the results of the Dutch vote. Germany 1 point. 100% televoting ψηφίζει και έχουμε Γερμανία ένα βαθμό, ψηφίζει μόνο ο κόσμος λοιπόν. Δύο βαθμοί Ηνωμένο Βασίλειο. Τρεις βαθμοί η Τουρκία. Τέσσερις βαθμούς στη Σλοβενία από την Ολλανδία. Lithuania 5 points. Πέντε βαθμοί στη Λιθουανία. La Lituanie 5 points. Greece 6 points. Έξι βαθμοί στην Ελλάδα από την Ολλανδία. La Grèce 6 points. Spain 7 στην Ισπανία. Εννιά και 11 δεν υπάρχει στην ψηφοφορία. Σας το υπενθυμίζω απλώς. 8 βαθμοί στη Γαλλία. La France 8 points. Denmark, 10 βαθμοί στη Δανία, ψηφίζουν οι Vikings τώρα. Και βλέπετε την αποστολή της Δανίας, Rollo and the King. Και το 12. Και οι 12 βαθμοί στην Εστονία από την Ολλανδία. Να λοιπόν, η Εστονία εδώ. Θα προχωρήσουμε στην Ισλανδία, θα ανέβουμε λίγο βόρεια-βόρεια στη χώρα των πάγων στην Ισλανδία. Good evening, Reykjavik. Η Ισλανδία και αυτή ψηφίζει 100% televoting, hello, ο κόσμος. Ρέικιαβικ λοιπόν και μας λέει το Ρέικιαβικ ότι δίνει. And here are the results of the Icelandic vote. Thank you. Lithuania, ένας βαθμός στη Λιθουανία. Excuse me once again. Λιθουανία ένας βαθμός. Lithuania 1 point. Lithuania 1 point. La Lituanie 1 point. Spain 2 points. Δύο βαθμοί στην Ισπανία. Spain 2 points. L'Espagne 2 points. Malta 3 points. Η πρώτη τρεις βαθμοί για τη Μάλτα. Malta 3 points. Malta 4 points. France 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Γαλλία. France 4 points. La France 4 points. Russia 5 points. 5 βαθμοί στη Ρωσία από την Ισλανδία. La Russie 5 points.
6 βαθμοί στη Σλοβενία. Slovenia, 6 points. La Slovenia, 6 points. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη εδώ. Sweden, 7 points. 7 βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Greece, 8 βαθμοί points. Στην Ελλάδα. Greece, 8 points. La Grèce, 8 points. Estonia, 10 points. 10 βαθμοί στην Εστονία, Estonia, θα μας περάσει. 10 points. L'Estonie, 10 points. And listen now and listen good. Και στο 12, να ακούσουμε λέει καλά. Στη Δανία. Δεν το πιστεύω. Στη Δανία, λοιπόν, δίνει τους 12 βαθμούς η Ισλανδία. Και αυτό μας παίρνει στην τρίτη θέση. Με πρώτη τη Δανία, ισοψηφίσωσα με την Εστονία. Και στη δεύτερη θέση λοιπόν την Ελλάδα. Είναι πολύ αρχή ακόμα, πολύ αρχή. Όμως το πράγμα δείχνει σε σχέση με άλλες χρονιές. Μπαίνουμε τριάδα βέβαια. Εντάξει, ας συγκρατηθούμε. Πώς μία Ζεγοβίνη. Good evening. May we have your results, please? Yes, of course. Here are the results of the Bosnian Για να δούμε λοιπόν τι έχει ψηφίσει η Βοσνία Ζεγοβίνη. Μάλτα. Ένας βαθμός στη Μάλτα. Μάλτα, 1 point. Μάλτα, 1 point. Λιτουανία. 2 βαθμοί στη Λιθουανία. 2 points. La Lituanie, 2 points. Sweden. 3 βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 3 points. La Suède, 3 points. Εστονία. 4 βαθμοί στην Εστονία, Estonia, αυτό δεν είναι καλό για την Εστονία. Εάν ψηφίσει η Δανία και η Ελλάδα, πέφτει πολύ. 5 βαθμοί στην Ισπανία. Spain, 5 points. La Spagne, 5 points. Israel, 6 βαθμοί στο Ισραήλ. 6 points. Israel, 6 points. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή ισοψηφεί με την Ελλάδα. Croatia, 7 points. Κροατία, 7 βαθμούς. La Croatie, 7 points. Ελλάδα, 8 βαθμούς. Περνάμε την Ισπανία και βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση. 10 βαθμοί στη Σλοβενία. La Slovénie, 10 points. And finally, France. Γαλλία. Καλό αυτό ήταν. Καλό ήταν αυτό. 12 βαθμούς στη Γαλλία. Η οποία φτάνει τους 24 βαθμούς, βλέπουμε εδώ την γαλλική συμμετοχή και έχουμε ένα παράξενο πίνακα με πρώτη την Εστονία, δεύτερη τη Γαλλία, στην τρίτη θέση δύο χώρες. Μία από τις δύο είμαστε και εμείς. Πάμε Νορβηγία. Hello, Masha and Søren. Good afternoon. This is the calling from Oslo. Oslo, Norvegia, λοιπόν. I have the results of the Norwegian vote. Για να δούμε τι ψηφίζει η Νορβηγία. So we go είναι right ahead. Viking block και η Νορβηγία. One point. Ισλανδία, ένας βαθμός. Iceland. Iceland, one point. Island, un point. Sweden, δύο βαθμοί στην Σουηδία με διαψεύδιο, κύριε Ιούλης, από την Νορβηγία. Germany, 3 βαθμοί στην Γερμανία. 4 βαθμοί στην Ισπανία. 5 βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 5 points. Malta, 5 points. Σλοβενία, 6 βαθμοί στη Σλοβενία. Δεν βλέπω να ψηφίζει το σκανδιναβικό μπλοκ των Vikings. Γαλλία, 7 βαθμοί. France, 7 points. La France, 7 points. Θα τη φέρει πάλι πρώτη. Greece, Ελλάδα, 8 βαθμούς. Greece, 8 points. Αμέσως, δηλαδή, βραχία κεφαλή, 31-30. Estonia, 10 Εστονία, 10 βαθμοί. Estonia, 10 points. L'Estonie, 10 points. Και περνάει μπροστά η Εστονία, unbelievable. Finally, Denmark, 12 points. Και 10 βαθμοί στη Δανία. Σας είπα, αυτός ο διαφορισμός δεν έχει μέσες και άκρες. Δηλαδή είναι τελείως outsider Εστονία και Δανία. Για
να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε να πάμε στο Ισραήλ λίγο, έτσι να κατέβουμε λίγο προς νότον, να συνέλθουμε λίγο. Shalom, Jerusalem. Ιερουσαλήμ. Shalom, Erev Tov. Go after Natasha and Seren. Go after, Yoav. Otak for a diet show. Συγχαρητήρια για το ωραίο σοου και όλα τα σχετικά, την πληροφορία θα θέλαμε. May we have your results, please. IBA... Λοιπόν. Yeah, we are at the IBA Channel 1 studio in Jerusalem. Here are the results. Και να από την Ιερουσαλήμ κατευθείαν Σλοβενία ένας βαθμός. Slovenia 1 point. La Slovenie 1 point. France 2 points. Δύο βαθμοί στη Γαλλία, καταστρέφεται η Γαλλία. La France 2 points. Russia. Τρεις βαθμοί στη Ρωσία. Russia 3 points. La Russie 3 points. Lithuania. Τέσσερις βαθμοί στη Λιθουανία. La Lituanie, 4 points. The Netherlands, 5 Ολλανδία, 5 βαθμοί. Η πρώτη, 5. Εστονία, 6 βαθμοί. Μας άρεσε αυτό, αρκεί να ψηφιστεί και η Ελλάδα. Με παραπάνω βαθμούς. 7 βαθμοί στη Δανία και αυτό μας άρεσε. Καλό το εφταράκι. Και υπερυψούτε που λέμε. Ναι. Πρώτη Εστονία. Sweden, Σουηδία 8 βαθμοί. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Το δεκάρι. Greece, στην Ελλάδα. 40 περνάει η δεύτερη η Ελλάδα. Να είμαστε εμείς. And finally, 12 points from Israel goes to Spain. Στην Ισπανία το 12 του Ισραήλ αρχίζει και αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον η ισπανική συμμετοχή. And that completes the results, the points of the Israeli. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή μετά την Εστονία με 2 βαθμούς διαφορά. Και βέβαια 41 η Δανία μας χωρίζει ένας πόντος. Θα πάμε στη Ρωσία. Good evening, Moscow. Are you with us? Μόσχα, λοιπόν. Good evening, Copenhagen. From the bottom of the Russian heart, I'm greeting. Από το βάθος της ρώσικης καρδιάς μας χαιρετάει η κυρία αυτή που θα μας δώσει την ψηφοφορία. And now the results of the Russian vote. Για να δούμε. Thank you. Netherlands. Ολλανδία. Ένας βαθμός. The Netherlands 1 point. The Pays-Bas 1 point. Sweden, Σουηδία 2 βαθμοί. Sweden 2 points. La Suède 2 points. United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο 3 βαθμοί. United Kingdom 3 points. Royaume-Uni 3 points. Είμαστε τρίτοι. Slovenia. 4 βαθμοί στη Σλοβενία. Slovenia 4 points. La Slovénie 4 points. Εστονία, Δανία, Ελλάδα. Greece. 5 βαθμοί στην Ελλάδα. Greece, δεν ενθουσιαστήκαμε. Εστονία. 6 βαθμοί στην Εστονία. Εστονία 6 points. L'Estonie 6 points. Μάλτα. 7 βαθμοί στη Μάλτα που ανεβαίνει. 7 points. Malta 7 points. Germany. 8 βαθμοί στη Γερμανία. Germany 8 points. L'Allemagne 8 points. Lithuania 10. 10 βαθμοί στη Λιθουανία. Lithuania, 10 για να δούμε αν ψηφιστεί η Δανία ψηλά με το 12. And the 12 και το 12 goes to France. Στη Γαλλία παίζει η Γαλλία και παίζει δυνατά. Να την η Γαλλία. Και να και η Γάλλη. Και βλέπουμε την Εστονία πρώτη, Γαλλία και Ελλάδα στη δεύτερη θέση να ισοψηφούν με 45 βαθμούς και τρίτη η Δανία. Γαλλία και Ελλάδα ήταν αναμενόμενη, η Δανία δεν ήταν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε στον πίνακά μας Εστονία 48, Γαλλία, Ελλάδα 45, Δανία 41, 10 βαθμοί κάτω η Σλοβενία με 31, μεγάλη διαφορά. Στην πρώτη τριάδα παίζονται όλα. Yeah, followed by France, Greece, Denmark and Slovenia. Για να δούμε λοιπόν, στην πρώτη τετράδα, ας μην αποκλείσουμε και τη Δανία, στην πρώτη τετράδα παίζονται όλα. And the next country πάμε στη Σουηδία.
frisören. God afton, God afton. Josefin. Hej. Och grattis till en jättefin kväll i Köpenhamn. Ωραία, μας τα λένε στα σουηδικά. Μπράβο. Συνεχίστε λοιπόν στα αγγλικά. Here are the votes from the Swedish λοιπόν, people. We would like to give Lithuania εκεί, one point. Και δίνουν στη Λιθουανία ένα βαθμό. Poland, two points. Δύο στην Πολωνία. La Pologne, παίρνει τους πρώτους δύο και έχει μείνει Πορτογαλία και Ισλανδία. Malta, η Ιρλανδία με μηδέν. Μάλτα, τρεις βαθμούς η Ιρλανδία και μηδέν. Malt, δεν γίνονται αυτά. Πώς συνέβη αυτό το απίστευτο. Bosnia Herzegovina, 4 βαθμοί, φεύγει από το 0, αφήνει όμως την Νορβηγία από κάτω της με το κουλουράκι. 5 βαθμοί στην Ισπανία. Έξι βαθμοί στη Γαλλία, την τζακίζει τη Γαλλία αυτό. Σλοβενία 7 βαθμούς, μας έχει κοπεί η αναπνοή, περιμένοντας να ακούσουμε το 10 και το 12. Το 8 λοιπόν. Στην Εστονία, μας αρέσει. Μπράβο, Σουηδία. Αρκεί να μας δώσει το 12. Δανία τους 10. Ρόλο and the King, κυρίες και κύριοι. And the Swedish people would like to give το 12 στην Ελλάδα. Το 12 το δίνει στην Ελλάδα η Σουηδία. Αλίμονο, να η ελληνική συμμετοχή. Ο Νίκος, ο Τερζής, ο Αντώνης, ο παπάς, όλα τα παιδιά. Είναι και στη Σουηδία μεγαλωμένη η Έλενα και ο Νίκος. Για να δούμε, για να δούμε. Πάμε, Λιθουανία, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, μας έχει κοπεί ένα πρωί. Good evening, Lithuania. Καλησπέρα, Λιθουανία. Μίλα μας και λίγο να σας ακούσουμε. Ωραία. Hello, Copenhagen, Vilnius calling. And here are the results of the Lithuanian vote. Για να δούμε. Malta, ένας βαθμός στη Μάλτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι, κυρίες και κύριοι, 57 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Δύο βαθμοί στη Σουηδία. Σας είπα, θα ανέβει η αδρεναλίνη στα ύψη. Το υποσχέθηκα από την αρχή. Τρεις βαθμοί Ηνωμένο Βασίλειο. Σλοβενία. Τέσσερις βαθμοί Σλοβενία. Εγώ τις υποσχέσεις μου τις τηρώ πάντοτε. Σας είπα, θα ταραχθείτε στο δεύτερο μέρος. Όπα παπά. Πέντε βαθμοί στην Ελλάδα. Κακό αυτό. Denmark, 6 points. 6 βαθμοί στη Δανία. 6 points. The Denmark, 6 points. France, 7 points. 7 βαθμοί στη Γαλλία. France, 7 points. Αντέχουμε ακόμα. France, 7 points. Latvia, 8 points. Λετωνία. 8 points. La Lettonie, 8 βαθμοί, καλό, καλά το πάμε. Το 10 μην το δώσουμε στην Εστονία. 10 βαθμοί στη Ρωσία, πάρα πολύ ωραία. Μην το δώσουμε στην Εστονία το 12. Παρακαλώ. 12 στην Εστονία. Περνάει μπροστά. Εστονία, 12. It's Estonia, 12 points. Estonia, 12 points. And that completes δεύτερη. The of the Lithuanian. Είμαστε δεύτεροι με 62, η Εστονία με 68. Απίστευτο, το τραγούδι της Εστονίας άρεσε. Συγγνώμη κιόλας, μπορεί να γίνω και λίγο πικρή, αλλά απίστευτο είναι. Για πάμε λίγο, Λετωνία. Λιθουανία. Good evening. Hey Denmark, good evening Europe. Για να δούμε τι θα ψηφίσουμε και από εκεί τώρα. Do you feel fine? Yes, we feel fine. Ωραίος. I'm sure they do. Για να δούμε τι θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε μια μεγάλη αγωνία. Yes, sure. And I just wanted to say that you look great. No, wait. Oh, thank you. You look really great. And now the winner is what we miss. Α, έχει όρεξη να μιλήσει πολύ ο συνάδελφος. Και μας έστειλε και ένα φιλί από τα μέρη του. Και τα αποτελέσματα όμως θα μας το δώσει. Μην ανησυχείτε, Γερμανία ένας βαθμός. Germany, one point. L'Allemagne, un point. Greece, two points. Δύο βαθμοί στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ικανοποίησε. United Kingdom, three points. United Kingdom, τρεις βαθμοί Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν πάει καθόλου καλά για Αγγλία.
4 βαθμοί Ισπανία. Νορβηγία, Πορτογαλία, Ιρλανδία με 0. Ιρλανδία με 0. 5 βαθμοί στη Λιθουανία. Sweden, 6 βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 6 points. La Suède, 6 points. France, 7 points. 7 βαθμοί στη Γαλλία. France, 7 points. La France, 7 points. Russia, viva la Roca Pops, 8 points. 8 βαθμοί στη Ρωσία. Russia, 8 points. La Russie, 8 points. Και we love you, Denmark. 12 στη Δανία. 10 βαθμούς. 10 βαθμούς στη Δανία. So it's Denmark, 10 points. Le Danemark, 10 points. Και πάλι ρόλο είναι εκεί. Και το 12. With all our greetings and best wishes and hugs and kisses go to our neighbors, Estonia. Στους γείτονές μας και στο νου στο 12. Έτσι. 12 βαθμοί στην Εστονία. Έφυγε για την κορυφή η Εστονία. Και η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση. Have a nice party, guys. See you. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. So let's call up Croatia now. Κροατία. Hello, Copenhagen. Zagreb calling. Από το Ζάγκρεπ λοιπόν, να ακούσουμε Νατάσα και Σόρεν, συγχαρητήρια και όλο ήταν υπέροχο και να τα αποτελέσματα της Κροατίας. Ένας βαθμός στη Γερμανία. Δύο βαθμοί στην Εστονία. Για να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ηνωμένο Βασίλειο, 3 βαθμοί. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Sweden, 4 points. 4 βαθμοί στη Σουηδία. 4 points. La Suède, 4 points. Greece, 5 points. 5 βαθμοί στην Ελλάδα. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. France, 6 points. 6 βαθμοί στη Γαλλία. France, 6 points. La France, 6 points. Turkey, 7 points. 7 βαθμοί στην Τουρκία για να κάνει 10 σύνολο. Σλοβενία, 8 Σλοβενία, 8 βαθμοί. Σλοβενία, 8 points. La Slovenie, 8 points. Bosnia and Herzegovina, Bosnia 10 Ζεγοβίνη, 10 βαθμοί. Bosnia 14 σύνολο. 10 points. La Bosnia and Herzegovina, 10 points. Bosnia and Herzegovina. And finally, Denmark, 12 points. 12 βαθμοί στη Δανία. Ρόλο in the King. 12 βαθμοί στη Δανία. Outsiders. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή, και η Εστονία και η Δανία. Είναι ένας από τους λόγους που αυτός ο διαγωνισμός εξακολουθεί να κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον. Πραγματικά. Γιατί ποτέ δεν βγαίνουν αυτά που υπολογίζουμε. Για να δούμε λοιπόν τώρα η Πορτογαλία. Τι θα ψηφίσει η Πορτογαλία. Άραγες. Λισαβόνα. Hello, Copenhagen, Lisbon calling. Here are the results of the Portuguese vote. Ireland, ένας βαθμός στην Ιρλανδία, ο πρώτος της βαθμός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για την Ιρλανδία, έξω από θυμάμαι. Ένας βαθμός. Ηνωμένο Βασίλειο, 2 βαθμοί. United Kingdom, 2 points. The Wyoming, 2 points. Norway, Νορβηγία, 3 βαθμοί, για να φύγει και από το 0. Greece, 4 points. 4 βαθμοί στην Ελλάδα. La Grèce, 4 points. Sweden, 5 points. 5 βαθμοί στη Σουηδία. Δεν υπάρχει χώρα όμως που να μην μας έχει ψηφίσει. Όλες οι χώρες μας δίνουν κάτι. Netherlands, Ολλανδία, 6 βαθμοί. Netherlands, 6 points. Les Pays-Bas, και μιλάει η χώρα που έχει 0. Η Πορτογαλία δεν έχει ψηφιστεί από κανένα. Spain, η Ισπανία, 7 βαθμοί. Spain, 7 points. L'Espagne, 7 points. Denmark, 8 βαθμοί στη Δανία. Για να δούμε τι παιχνίδι θα παιχτεί εδώ. Έχει περάσει πρώτη. Germany, 10 points. Okay. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 βαθμοί στη Γερμανία. And να η Γερμανία. 12 στη Γαλλία που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
Α, έχει πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν έχει περάσει πρώτη, αλλά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι δυναμικά η Γαλλία. Α, θα μας βγει ψυχή απόψε, κυρίες και κύριοι. Έχει φοβερή αγωνία. Για να δούμε τι γίνεται. Γίνεται Δανία πρώτη με 87, Γαλλία 83, Εστονία 82 και στη συνέχεια έχουμε την Ελλάδα στην τέταρτη θέση με 73 βαθμούς. 87 λοιπόν για τη Δανία, Γαλλία, Εστονία, Ελλάδα, όλα παίζονται, τα πάντα, όλα παίζονται. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτη. Έχει πολύ μεγάλη αγωνία το μέρος της ψηφοφορίας, κυρίως γιατί παίζουμε και παίζουμε δυνατά. Είμαστε στην τετράδα αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Ιρλανδία, που είναι και η βασίλισσα της Eurovision, άλλωστε με 7 νίκες. Μιλάνε και τα γκέλικ τους οι Ιρλανδοί, τα κέλτικα, για να δούμε τώρα στην Αγγλική. Λιθουανία, ένας βαθμός. Σλοβενία, δύο θα πει, ναι, γιατί ξεκίνησα να το λέει πριν. Σλοβενία, δύο βαθμοί, λοιπόν. Τρεις βαθμοί στην Ισπανία. Ηνωμένο Βασίλειο, 4 βαθμοί. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Greece, 5 points. 5 βαθμοί στην Ελλάδα, δεν είναι καλό αυτό. Lagraes, 5 points. Germany, 6 points. 6 βαθμοί στη Γερμανία. Germany, 6 points. L'Allemagne, 6 points. France, 7 βαθμοί στη Γαλλία. France, 7 points. La France, 7 points. Περνάει πρώτη τώρα. Sweden, 8 βαθμοί στην Σουηδία. Εστονία 10 βαθμοί. Θα περάσει πάλι πρώτη. Αυτό θα αφήσει εμάς πίσω βέβαια. 12 points to Denmark. Δανία. Στη Δανία 12 βαθμοί. Πάει για δεύτερη συνεχή νίκη η Δανία, απίστευτο. Και περνάει η Δανία μπροστά με την Γαλλία, με την Εστονία δεύτερη και τη Γαλλία τρίτη. Για να πάμε Μεσόγειο και Ισπανία. Good evening, Madrid. Μαδρίτη. Good evening, Copenhagen. Madrid calling. Good evening, Denmark. Good evening. We're looking forward to hearing your results. Για να δούμε τι ακριβώς θα ψηφίσει η Ισπανία. Okay, here you got it. United Kingdom, one ένας βαθμός, Ηνωμένο Βασίλειο. Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία, όπως θέλετε πείτε την. Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο βαθμοί Σλοβενία. Excuse me, could you repeat that, please? Θα το επαναλάβει. Slovenia, two Σλοβενία, δύο βαθμοί. It's Lithuania. Είναι Σλοβενία. Σλοβενία, 2 points. Σλοβενία, 2 points. Ωραία, το καταλάβαμε. Δύο βαθμοί στη Σλοβενία. That's right. France, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Γαλλία. La France, 3 points. Δεν περνάει πρώτη, εξακολουθεί η Δανία να παραμένει πρώτη. Τέσσερις βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 4 points. Sweden. 5 βαθμοί στη Σουηδία. Sweden, 5 points. La Suède, 5 points. Portugal, 6 points. 6 βαθμοί στην Πορτογαλία, να ξεκολλήσει από το 0 στην Πορτογαλία. Denmark, Kies and 7 points. 7 βαθμοί στη Δανία. Denmark, παγώνει το Parken Stadium. Estonia, 8 βαθμοί στην Εστονία, αν πάρουμε δεκάρι, το δεκάρι, παίζουμε δυνατά. Germany, Γερμανία 10 Germany, και το 12. L'Allemagne, 10 points. And the 12 goes to Greece. Στην Ελλάδα. And Greece,
Η Ισπανία μας δίνει 12 βαθμούς, το άριστα, να η ελληνική συμμετοχή, είναι πολύ χαρούμενοι και καλά κάνουν εκεί να χαρούμενοι. Είδαμε την ελληνική σημαία, είδαμε και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΕΝΑ, τον κύριο Αλαβάνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτη και έχουμε Δανία, Εστονία, Γαλλία, Ελλάδα και Σλοβενία. Παίζονται όλα. 106 Δανία, 90 η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Παίζονται όλα. Θα πάμε στη Γαλλία τώρα να δούμε τι θα ψηφίσει το Παρίσι. Πύργος του Άιφελ από πίσω. Bonsoir Paris. Bonsoir Copenhague. Bonsoir Natacha. Bonsoir Sorène. Merci pour cette merveilleuse soirée. Ήταν μια υπέροχη βραδιά με πάρα πολλά ταλέντα και η Γαλλία ψηφίζει. Σλοβενία, ένας βαθμός. Televoting 100% και η Γαλλία. Σουηδία, δύο βαθμοί. La Suède, 2 points. Sweden, 2 points. Grèce, μας ρίχνει η Γαλλία. Τρεις βαθμοί. Τρεις βαθμοί για την Ελλάδα. Τέσσερις βαθμοί στη Δανία. Πέντε βαθμοί στην Ισπανία. Έξι βαθμοί στη Γερμανία. Επτά βαθμοί στην Τουρκία, από τη Γαλλία, direct. Οκτώ βαθμοί στην Εστονία, που θα δώσει 10-12 η Γαλλία. Το Ισραήλ δίνει το 10. Ισραήλ, 10 points. Ισραήλ, 10 points. Και το 12. Et Portugal, στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία δίνει το 12. Καλά μας έκανε εμάς, δεν μας έκανε κακό. Τρίτη είμαστε με την ψηφοφορία της Γαλλίας. Ωραίο ήταν. Μπράβο, Παρίσι. Μπράβο. Merci beaucoup. Από τέταρτους μας έκανε τρίτους. Merci et bonsoir. 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 And from France, we're moving on to Turkey. Πάμε Τουρκία. Πάμε Τουρκία να δούμε τι θα ψηφίσει η Άγκυρα. Hello and good evening from Ankara. May we have your results, please? Τα αποτελέσματα λοιπόν της Άγκυρας. Of course you can. Here are the results of the Turkish jury. First of all, one point goes to France. Στη Γαλλία ένας βαθμός. La France, un point. Malta, δύο βαθμοί στη Μάλτα. Malta, 2 points. Malte, 2 points. Germany, 3 points. Τρεις βαθμοί στη Germany, Γερμανία. 3 points. L'Allemagne, 3 points. Denmark, 4 points. Τέσσερις βαθμοί στη Δανία. Αυτό μας άρεσε. Μας άρεσε, μπορώ να πω. Greece, αυτό δεν μας άρεσε. Πέντε βαθμοί στην Ελλάδα. 5 points. La Grèce, 5 points. Spain, 6 points. Έξι βαθμοί στην Ισπανία. Spain, 6 points. L'Espagne, 6 Israel, 7 points. Επτά βαθμοί στο Ισραήλ. Israel, 7 points. Sweden, 8 points. Οκτώ βαθμοί στη Σουηδία. Παραμένουμε σταθερά τρίτη. Croatia, 10 points. Δέκα βαθμοί στην Κροατία. Αλίμονο. La Croatie, 10 points. And finally, 12 points goes to Estonia. Εστονία. Estonia, 12 points. Εστονία έφυγε. 12 points. And that was the result of the Turkish jury. Είμαστε στην τρίτη θέση με τέταρτη θέση 94 και εμείς 98. Γαλλία, Ελλάδα, τρίτη, τέταρτη θέση. Εστονία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία. Για να δούμε, Ηνωμένο Βασίλειο. Good evening, London. Are you with us?
We are indeed. Good evening, Natasha and από Λονδίνο, λοιπόν, περιμένοντας να ακούσουμε τα αποτελέσματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να δούμε, λοιπόν, τα αποτελέσματα. Ένας βαθμός στη Μάλτα. Televoting 100% και το Ηνωμένο Βασιλείο. Δύο βαθμοί Γερμανία. L'Allemagne, 2 points. Spain, 3 points. Τρεις βαθμοί στην Ισπανία. Spain, 3 points. L'Espagne, 3 points. Lithuania, 4 points. Τέσσερις βαθμοί η Λιθουανία. Lithuania, 4 points. La Lituanie, 4 points. Ireland, 5 points. Ιρλανδία, 5 βαθμοί. L'Irlande, 5 points. France, 6 points. Έξι βαθμοί η Γαλλία. France, 6 points. La France, 6 points. Greece, 7 points. 7 βαθμοί. Η Ελλάδα κρατάει τη θέση της μέχρι στιγμής. La Grèce, 7 points. Sweden, 8 points. 8 βαθμοί η Σουηδία. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Denmark, 10 Δανία, 10. Denmark, 10 points. 10 βαθμοί. Περνάει η πρώτη αυτή τη στιγμή η Δανία. And finally from us, Estonia, όχι, 12 παίρνει η Εστονία και κρατάει την πρωτιά της με απόσταση. Να την η Εστονία. Είμαστε στην τρίτη θέση ή εξακολουθούμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Με τη Γαλλία στην τέταρτη, εμείς 105, η Γαλλία 100. Υπενθυμίζω, η καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ η Ελλάδα είναι η πέμπτη. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το καλύτερό μας και πάμε, προχωράμε ακάθεκτη. Λοιπόν, Εστονία πρώτη 132, Δανία 124, Ελλάδα 105, Γαλλία 100, Σουηδία 70. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα. We can tell you, for those of you in here that didn't get the French part, Christine just told us that it's only ναι, μας υπενθυμίζει απλώς ότι οι 15, οι πρώτες 15 χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό του χρόνου, γιατί βεβαίως θα συμμετάσχουν και χώρες όπως η Κύπρος που φέτος ήταν αποκλεισμένη. Οι πρώτες όμως 15, πέρα από πολύπλοκους υπολογισμούς και βαθμολογίες, οι 15 πρώτες είναι του χρόνου. Σλοβενία, Λουμπλιάνα. Hello, Copenhagen. Let's για να δούμε. Μας δίνει, λοιπόν, τα αποτελέσματα Spain, της Σλοβενίας. Ένας βαθμός Spain, στην Ισπανία. Point. L'Espagne, point. Λιτουανία, Λιτουανία δύο βαθμοί. Σας ξαναλέω, Εστονία και Δανία ήταν τα απόλυτα outsiders σε αυτό το διαγωνισμό. Poland, τρεις βαθμοί στην Πολωνία, αλλά αυτή είναι η μαγεία αυτού του διαγωνισμού. Το ότι δεν μπορείς να προβλέψεις και σε κρατάει πάντα στην πρίζα. Ολλανδία, τέσσερις βαθμοί. Netherlands, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. Croatia, 5 points. Πέντε βαθμοί στην Κροατία. La Croatie, 5 points. France, 6 points. Η Γαλλία, 6 βαθμοί από τη Σλοβενία. La France, 6 points. Βόσνια Ερζεγοβίνη, 7 βαθμοί. Βόσνια Ερζεγοβίνη, 7 points. La Bosnie Herzegovina, 7 points. Greece, 8 points. 8 βαθμοί στην Ελλάδα από τη Σλοβενία που έχει μισό, 50% televoting, 50% επιτροπή. And now please another big hooray from the park and you're so great. We give Denmark 10 points. 10 βαθμοί στη Δανία. 10 points. Le Danemark, 10 points. Και το 12. And the 12 points go to Estonia. Estonia, 12 points. L'Estonie, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ο νικητής ήδη από τις 2-3 πρώτες ψηφοφορίες. Εστονία, Δανία, Ελλάδα στην τρίτη θέση με απόσταση από τη Γαλλία που είναι τέταρτη με 106. Εμείς είμαστε τρίτη με 113. Ξεκαθάρισε ο νικητής κατά την άποψή μου και κατά την πείρα μου. Πολωνία. Good evening, Warsaw. Hello, Copenhagen. Good evening.
Για να δούμε λοιπόν τις ψήφους της Πολωνίας. Απίστευτο outsider η Εσθονία. Ένας βαθμός στην Ισπανία. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας. Έχει ψηφιστεί από όλους. Ηνωμένο Βασίλειο, 2 βαθμοί. Έχει ψηφιστεί από όλους και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Την καλύτερη θέση που είχε μέχρι στιγμής. 3 βαθμοί για τη Μάλτα. 4 βαθμοί για τη Γερμανία. Sweden, 5 points. 5 βαθμοί για τη Σουηδία. 5 points. La Suède, 5 points. Slovenia, 6 Slovenia, 6 βαθμοί από την Πολωνία. La Slovénie, 6 points. Now I think it's something interesting for you. Denmark, Δανία, 7 βαθμοί. Το ρίχνει, το ρίχνει η Πολωνία. Το Denmark, τη Δανία. 8 βαθμοί στην Ελλάδα. Για να δούμε, για να δούμε. 10 βαθμοί στη Γαλλία, η Πολωνία κάνει μικρές ανατροπούλες. Να η Γαλλία. Και 12. Στην Εσθονία. Σας είπα, ξεκαθάρισε ο νικητής. Είναι η Εσθονία με 144, Δανία 141, Ελλάδα 121, Γαλλία 116. Μεγάλη θα είναι η έκπληξη να ξεπεράσει η Δανία την Εσθονία. Μπορεί όμως ακόμα. Μπορεί. Good night. Good night. It is very, very exciting. Έχει πολύ μεγάλη αγωνία η βραδιά. Πραγματικά, εμείς είμαστε στην καλύτερη θέση ποτέ στην ιστορία μας, στην τρίτη θέση και μπράβο μας. Άμα βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, το κάνουμε. Για να δούμε τι θα ψηφίσει η Γερμανία. Hello, good evening, Copenhagen. Good evening. Από Γερμανία, λοιπόν. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία από πίσω, είναι ζωντανό και αποδεικνύει αυτό που τόσα χρόνια σας λέω, το πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ευρώπη σε αυτό το διαγωνισμό. Το πλήθος πίσω το βλέπετε, φαντάζομαι, έτσι. Είναι όλη η Ευρώπη στις οθόνες τους, είναι όλη η Ευρώπη στους δρόμους και γιορτάζουν αυτό το μεγάλο γεγονός. Για να δούμε λοιπόν τι ψηφίζει η Γερμανία. Ένας βαθμός στη Μάλτα. Malta, 1 point. Malta, 1 point. United Ηνωμένο Βασίλειο, 2 βαθμοί. United Kingdom, 2 points. The Wyoming, 2 points. Croatia, 3 Κροατία, 3 βαθμοί. Croatia, 3 points. La Croatie, 3 points. Slovenia, 4 points. 4 βαθμοί στη Σλοβενία. La Slovénie, 4 points. Poland, 5 βαθμοί στην Πολωνία. La Polonia, 5 points. France, Γαλλία, 6 βαθμοί. France, Γερμανία με τη Δανέζικη σημαία, βέβαια. Μόνο σε αυτό τα διαγωνισμό τα βλέπουμε αυτά. Στους φίλους μας, λέει, στην Τουρκία δίνουμε 7 βαθμούς. Η Γερμανία. Στους φίλους τους στην Ελλάδα, λέω εγώ, δίνουν 8 βαθμούς η Γερμανία. Estonia, 10 βαθμοί στην Εστονία. Απαπαπαπα. Όχι, δεν απειλείται η Εστονία. Και το 12. And finally, 12 points, Duzqua, to στη Δανέζικη σημαία. Στη Δανία το 12. Roland the King, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε Εστονία πρώτη πάντα με 166, Δανία δεύτερη με 153, Ελλάδα τρίτη με 129, Γαλλία τέταρτη με 122. Δεν είμαστε απλώς στην πεντάδα, είμαστε και στην τριάδα και κρατιόμαστε, αντέχουμε. Τελευταίο είναι το Ισραήλ στην κατάταξη από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν είναι το Ισραήλ. But still, very close race between Estonia and Denmark, isn't it? Yes. Τελευταία πρέπει να είναι η Ισλανδία με ένα βαθμό. Let's hurry up and move on. Let's call up Estonia. Για να δούμε η Εστονία. Εδώ τώρα πρέπει να ψηφίσει σοφά η Εστονία. Για να δούμε τι ψηφίζει. Έχουμε δει πολλές φορές χώρες που απειλούνται.
Πραγματικά από ψηφοφορία να δίνουν κακή ψηφοφορία και να χάνουν την πρωτιά. Για να δούμε. Εστονία λοιπόν. Γερμανία, ένας βαθμός. Στην Εστονία έχει πέσει πανικός τώρα γιατί φοβούνται τη διοργάνωση του χρόνου. Δύο βαθμοί στη Μάλτα. Τρεις βαθμοί στην Ισπανία. Τέσσερις βαθμοί στη Ρωσία. Πέντε βαθμοί στην Σλοβενία. Έξι βαθμοί στην Ελλάδα. Μα όλες οι χώρες μας ψηφίζανε. Όλες φέτος. Σουηδία, επτά βαθμοί. Λατβία, 8 points. Στη Λετωνία, 8 βαθμοί. 10 βαθμοί στη Γαλλία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Και 12 βαθμοί πηγαίνουν στη Δανία. Πλησιάζει πολύ κοντά μας η Γαλλία. Μπορεί να κινδυνεύσουμε να χάσουμε και την τρίτη θέση, γιατί εμείς δεν ψηφίζουμε τον εαυτό μας. Είμαστε 135-132, βραχία κεφαλή με τη Γαλλία. Έρχεται η σειρά μας να ψηφίσουμε, δεν δικαιούμεθα να ψηφίσουμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε ψηφίσει τη Γαλλία, θα χάσουμε την τρίτη θέση. Εστονία 166, Δανία 165. Κοιτάξτε τι γίνεται στην κορυφή. Ένας βαθμός διαφορά. Μέχρι τέλους θα παιχτεί το παιχνίδι. Είμαστε στην τρίτη θέση και έχουμε μόνο τρεις χώρες για να ψηφίσουν. Μία από εμάς είμαστε και εμείς που δεν μας ψηφίζουμε. Μάλτα. Thriller. Thriller η βραδιά. Good evening, Copenhagen. This is Valletta calling. Αυτή η Λαβαλέτα λοιπόν, την πρωτεύουσα της Μάλτας. Είναι ένα τρομακτικό thriller η απόψινη βραδιά. Bosnia Herzegovina, ένας βαθμός. It's Bosnia Herzegovina, 1 point. La Bosnie Herzegovina, 1 point. Russia. Στη Ρωσία 2 βαθμοί. Russia 2 points. La Russie 2 points. United Kingdom. Ηνωμένο Βασίλειο 3 βαθμοί. United Kingdom 3 points. Le Royaume-Uni 3 points. Turkey. 4 βαθμοί Τουρκία. Turkey 4 points. La Turquie 4 points. Germany. 5 βαθμοί στη Γερμανία και από ό,τι φαίνεται αυτός ο διαγωνισμός δεν θέλει να κατέβει στον νότο, έτσι μένει στους πάγους, στο βορρά. Από βορρά σε βορρά. 6 βαθμοί στη Δανία. Αυτό δεν ήταν καλό για τη Δανία. 7 βαθμοί για την Ελλάδα. Σουηδία 8 βαθμοί. Croatia, 10 points. 10 βαθμοί στην Κροατία. 10 points. La Croatie, 10 points. Και 12. Στην Εστονία. Estonia, 12 points. L'Estonie, 12 points. 12 βαθμοί στην Εστονία. Λοιπόν, παραμένουμε εμείς τρίτοι με την Εστονία 178, την Δανία 171 και εμάς 142, τη Γαλλία 132 βαθμούς, αρκετά κάτω από εμάς. Λοιπόν, Εστονία 178, Δανία 171, αλλάζουν αυτά, υπάρχουν δύο χώρες που δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Είμαστε στην τρίτη θέση, η μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας. Πέμπτη θέση ήταν η καλύτερη μας θέση, αυτή τη στιγμή έχουμε την τρίτη. Και πιστέψτε με, αν το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, θα πάρουμε και την πρώτη. Ελλάδα. Ο Αλέξο Κοστάλας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, θα μας δώσει την ψηφοφορία μας. Εμείς είμαστε 50-50. 50 Επιτροπή, 50 Televoting.
You've done a beautiful job. Κάνατε πολύ καλή δουλειά, λέει ο Αλέξης. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. And you are a lucky man. Your partner looks as ravishing as ever. Α, και λέει ότι είναι πολύ τυχερός ο Σέρεν, γιατί είναι εντυπωσιακή η Νατάσα. Για να δούμε λοιπόν τι ψηφίζει η Ελλάδα. Και ο Αλέξης λέει ότι εμείς θα αποφασίσουμε τον νικητή. Είμαστε πρώτοι-τελευταίοι που ψηφίζουμε. Γερμανία, ένας βαθμός. Δύο βαθμοί στο Ισραήλ. Τρεις βαθμοί στη Μάλτα. Τέσσερις βαθμούς δίνουμε στη Γαλλία. Πέντε βαθμούς στη Ρωσία. Russia, 5 points. La Russie, 5 points. Denmark, 6 βαθμούς στη Δανία. Το Denmark, γήπεδο Parken δεν συμφωνεί με τη δικιά μας ψηφοφορία, αλλά και εμείς δεν συμφωνούμε με τη Croatia, δικιά τους. Κροατία, 7 βαθμοί. Croatia, 7 points. La Croatie, 7 points. Spain, Ισπανία, 8 βαθμούς. Spain, 8 points. L'Espagne, 8 points. Turkey, στην Τουρκία δίνουμε τους 10 βαθμούς. Δίνουμε 10 βαθμούς στην Τουρκία και το 12. And 12 points go to Estonia. 12 βαθμούς ψηφίσαμε την Εστονία. This concludes the vote of the Greek people. Thank you very much, Greece. Thank you very much. Thank you very much. And bye bye. Thank you. Before we can actually tell people who the winner is, we have to hear how people here in Denmark have voted. So let's hear it. God aften, Gry. God aften. Hello, Copenhagen. God aften, København. I have to tell you the results of the Danish vote. Are you ready? Oh, yes. Okay, I'm not so sure that I am. I'll try my best. Poland, 1 point. Poland, 1 point. La Pologne, 1 point. Iceland, 2 points. Iceland, 2 points. L'Islande, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. La Turquie, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. L'Allemagne, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. And I don't know how to say this, but I have to. Bosnia-Herzegovina, 7 points. You did a very good job. Bosnia-Herzegovina, 7 points. La Bosnie-Herzegovina, 7 points. It was a little mistake. Now the problem comes. Estonia, 8 points. Estonia, 8 points. L'Estonie, 8 points. Sweden, 10 points. Sweden, 10 points. La Suède, 10 points. And the final votes from Denmark is Malta with 12 points. Malta, 12 points. Have a nice evening. 12 points. Thank you very much. Have a nice evening. Thank you. So, ladies and gentlemen, winner of the Eurovision Song Contest 2001, it's Estonia. 198 points.
very much. Congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations. Wonderful song. Congratulations. So. Congratulations. Is there something? All right. Is there... All right. Is there something? Are you ready? Are you ready? I can hear you. Are you ready? But we will have to give you this first. You and Denmark. Don't How drop it. How did you feel sitting out there? Is it the real one? It's the real one. It was a long stress. You know, all of a sudden it seems like it takes a year before they give the points, you know, and your adrenaline is gonna start running. But thank you, Denmark! Thank you! And here you are. Hold it on was tight. A wonderful week. Thank you. Here you are, boys. Yep. Here you are. Flowers. Copenhagen is a very, very big flower. Most beautiful city in the world. I think that's it. Okay, okay. That's what it's all about. I'm gonna give you to hold this one. Don't break it. I will. I will hold it. I won't break it. I promise. I love you, Mom. Is there something you would like to say to the audience tonight in here? I love you all. Well, that's a very clear message. Thank you, and congratulations really again. You. Yeah. Yes, we do. Congratulations. So, would you like to hear the song once again? I won't. Okay. Okay. Well, we're not the winners. We're just holding I'll hold it. Because we have to hear the song again, but for now we have to say that the job is done. There is nothing more to say. Good night, Europe. We'll meet again some sunny day. So let's hear Estonia and everybody! Congratulations! Στο Στάδιο Πάρκ είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο. Πανηγυρισμοί για την Εστονία που κέρδισε και βεβαίως το νικητήριο τραγούδι για μια ακόμα φορά. Ακούστε το και θα πούμε τις καληνύχτες μας μετά. Sing again, two of us together again. The heart to sing and we don't win. Young and handsome, they say. Come on, babe. To kick the settlers out the door. Kick the settlers out the door. And roll the carpet from the floor. Ha, carpet from the floor, yeah. So let us parents hit the room. I hit the roof, I hit the roof. The two of us will know the moves. A naughty bone tie and take away the starlight from our snowy warm bay. Αυτό ήταν το νικητήριο τραγούδι για τον 46ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το ψηφίσαμε και εμείς με 12, το ψήφισε και όλη η Ευρώπη. Για πρώτη φορά στα χρονικά η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση. Μια πολύ μεγάλη νίκη γιορτάζουμε σήμερα. Μια τεράστια νίκη με τους Αντίκ και το τραγούδι του Νίκου του Τερζή και του Αντώνη του Παπά. Θα σας δώσω από τώρα ένα ραντεβού για τον χρόνο στην Εστονία. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, μπορούμε να πάρουμε για την πρώτη θέση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την τρίτη.
Σας αφήνω κάπου εδώ, ανάμεσα στους ρυθμούς του νικητήριου τραγουδιού. Σας εύχομαι μια καλή νύχτα και πάντα τέτοια, πάντα τέτοιες θέσεις να παίρνουμε, τις πρώτες εμείς οι Έλληνες. Καλή σας νύχτα από μένα, τη Δάφνη Μπόκοτα, που ήμουνα μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες από την Κοπενχάγη και από ολόκληρη την ελληνική αποστολή που πραγματικά έδωσε μια μοναδική μάχη με υπέροχα αποτελέσματα εδώ στην Κοπενχάγη της Δανίας. Καλή σας νύχτα. We love you.